Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας μία Ελληνίδα, ψυχίατρο και ψυχοθεραπεύτρια, τη δόκτωρα Σοφία Κωνσταντινίδου, η οποία ζει και εργάζεται αυτή τη στιγμή στη Γενέβη, στην Ελβετία. Γεια σου, Σοφία. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Η Σοφία έχει επικοινωνήσει μαζί μου από το καλοκαίρι, προτού ξεσπάσουν τα σκάνδαλα τα οποία μας συγκλονίζουν αυτή την περίοδο στην επικαιρότητα, και μου εισηγήθηκε και με πολύ μεγάλη χαρά το δέχτηκα να κάνουμε μία συζήτηση όπου θα χρησιμοποιήσουμε και θα υποφεληθούμε το γνώσεων της ως ψυχιάτρου και ψυχοθεραπευτρίας για να μιλήσουμε για αυτό το τόσο καυτό ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία. Έτσι, μια εισαγωγή για τη Σοφία. Η Σοφία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Έχει τελειώσει την ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την ειδικότητα της ψυχιατρικής και της ψυχοθεραπείας την έχει κάνει όμως στην Ελβετία, όπου εκεί, από ό,τι έμαθα έτσι και χάρηκα για το σύστημα που έχετε, Σοφία, ένας ψυχίατρος για να πάρει την ειδικότητα πρέπει να περάσει και τις εξετάσεις για τη ψυχοθεραπεία. Άρα μιλάμε με ένα πρόσωπο το οποίο έχει διτή ιδιότητα. Είναι και ψυχίατρος η Σοφία και ψυχοθεραπεία. Καλώς όρισε στο κανάλι μας, Σοφία μου. Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι πολύ αναμενόμενη η συνάντηση μαζί σου. Έχει μέρες που λέω ότι θα μιλήσουμε με μια ψυχίατρο ψυχοθεραπεύτρια, η οποία έχεις και γνώσεις, έχεις και πείρα πάνω στο ζήτημα λόγω του βιογραφικού σου μέχρι σήμερα. Και θέλουμε κάποιον όπως εσένα, να μας ορίσεις πρώτα, να καταλάβουμε τι είναι παιδική σεξουαλική κακοποίηση με βάση τη ψυχιατρική, όχι τον νομικό κώδικα. Για τον νομικό κώδικα έχουμε τους νομικούς οι οποίοι μας ενημερώνουν. Τι σημαίνει παιδική σεξουαλική κακοποίηση? Ωραία, χαίρομαι πολύ, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ βασικό λίγο να το ορίσουμε με βάση τους ειδικούς της ψυχικής υγείας, ότι σημαίνει σεξουαλική κακοποίηση σε παιδική ηλικία. Θα χρησιμοποιήσω τον όρο που είναι πολύ γνωστό στους κύκλους, ενός πολύ γνωστού παιδιάτρου, του Χένρι Κέμπε, ο οποίος το 1984 γράφει ότι είναι οποιαδήποτε πράξη σεξουαλικής φύσεως η οποία παραβιάζει την οικία σφαίρα του παιδιού, χωρίς το παιδί να μπορεί να καταλάβει τι του συμβαίνει. Όλο αυτό συνιστά μορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μία ολοκληρωμένη σεξουαλική πράξη. Οτιδήποτε παραβιάζει το σώμα του παιδιού ή το παιδί μπορεί να νιώσει άβολα. Η κακοποίηση δεν καθορίζεται εάν, παραδείγματος χάρη, τα γεννητικά όργανα του παιδιού εκτίθενται ή, εν πάση περιπτώσει, προσεγγίζονται από τον ενήλικα, αλλά από το τι αισθάνεται το ίδιο το παιδί στο σώμα του, στο μυαλό του και συναισθηματικά. Ορισμένες, πολλές φορές, μορφές σεξουαλικής κακοποίησης δεν αφήνουν ορατά σημάδια, και αυτό προκαλεί μεγάλο πρόβλημα, και η συχνότητα ή η διάρκεια της κακοποίησης δεν έχει καμία σημασία για τον ορισμό του τι εστί. Δηλαδή, έστω και μία φορά ένα παιδί να έχει νιώσει άβολα με το σώμα του, γιατί ένας ενήλικας έχει παραβιάσει με κάποιον τρόπο την ιδιωτικότητά του, έχει υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης. Είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, να το πούμε αυτό. Οπότε, για να συνοψίσουμε, σεξουαλική κακοποίηση ορίζεται ως η εμπλοκή εξαρτημένων, αναπτυξιακά ανώριμων παιδιών, ακόμη και εφήβων, και εφήβων μάλλον, όχι ακόμη, σε σεξουαλικές δραστηριότητες που δεν καταλαβαίνουν πραγματικά περί τίνος πρόκειται. Ένα παιδί δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει, και ένας προέφηβος, ο έφηβος μπορεί να έχει κάποια ιδέα, αλλά και πάλι δεν καταλαβαίνει 100% τι του συμβαίνει, για τις οποίες δεν μπορούν να δώσουν συγκατάθεση ποτέ. Είναι αυτό που συζητούσαμε και λίγο πριν, έστω και να μην υπάρχει βία σωματική και το παιδί να εμπλέκεται μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι, εισαγωγικά, από την πλευρά του ενήλικα. Μπορεί να μην υπάρχει ενώ σωματική βία να το χτυπάει, αλλά υπάρχει βία τεράστια, ψυχολογική, συναισθηματική κλπ.
το παιδί δεν μπορεί να δώσει συγκατάθεση ποτέ. Ακόμη και αν μου, Σοφία μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, ενήλικες οι οποίοι είναι survivors, είναι επιβιώσαντες σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική, πολλές φορές νιώθουν ενοχές και λένε «Μα και εγώ πήγαινα». Ναι, αλλά εσύ ήσουν ένα παιδί και δεν είχες ακόμη την εγκεφαλική ανάπτυξη για να καταλάβεις και να συνενέσεις. Ακόμη και αν νόμιζες ότι το ήθελες, θα έπρεπε ο ενήλικας να σε προστατεύσει από αυτό. Θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος ψυχαναλυτής ο οποίος το έχει, θεωρώ, πάρα πολύ καλά περιγράψει αυτό, γιατί νιώθει το παιδί ενοχές και σε όλη του τη ζωή και ως ενήλικας. Και το βλέπουμε και εμείς στην κλινική πράξη. Και ουσιαστικά είναι αυτό. Πρέπει να μείνουμε ότι ένα παιδί, ακόμη και να θεωρείται μέσα σε πολλά πολλά εισαγωγικά, προσελκυστεί από τον ενήλικα και δεν προβάλλει αντίσταση, δεν μπορεί να δώσει ποτέ συγκατάθεση, γιατί δεν ξέρει ότι αυτό που του συμβαίνει είναι σεξουαλικό. Το παιδί δεν μπορεί να καταλάβει την σεξουαλικότητα, το οποίο το εκμεταλλεύεται ο ενήλικας με πολλούς τρόπους. Οι συνέπειες τώρα, ποιες είναι οι συνέπειες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μιας κακοποιητικής κατάστασης, οι συνέπειες είναι πολύ σημαντικές. Θα μιλήσουμε μετά πιο μετά ότι λίγο και το τι μπορούμε να κάνουμε μετά θεραπευτικά. Οι συνέπειες μιας κακοποιητικής κατάστασης που βιώνει ένα παιδί είναι πολύ παραγωγικές και σύνθετες. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τον αντίκτυπο της σεξουαλικής κακοποίησης, είναι απαραίτητο να αναλυθεί η συμπτωματολογία αυτής ως ένας πολύπλοκος ψυχοδυναμικός οργανισμός που έχει εσωτερικούς και εξωτερικούς κανονισμούς ή αλλιώς αντίκτυπα, όπως παράδειγμα είναι αυτό που είχες αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, η διαταραχή μετατραυματικού στρες ή το περιπεπλεγμένο στρες. Το βλέπουμε πάρα πολύ. Τη διαταραχή μετατραυματικού στρες όταν λες περιπεπλεγμένο. Ναι, συγγνώμη, ακριβώς αυτό. Η PTSD. Σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Ναι. Το σεξουαλικό τραύμα, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταβλητές, γιατί όλα έχουν σημασία, την ηλικία, τη συχνότητα, τη σχέση με τον θήτη, όλα αυτά επηρεάζουν την αναπτυξιακή, ψυχολογική, συναισθηματική, κοινωνική εξέλιξη του κακοποιημένου παιδιού. Η σεξουαλική κακοποίηση είναι πάντα μια εμπειρία επιβλαβής, καταστροφική και τραυματική, κυρίως επειδή η σεξουαλική εκμετάλλευση βιώνεται με έναν βαθμό διέγερσης. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητή, χρησιμοποιώ λίγο όρους που είναι λίγο επιστημονικοί, δεν θέλω να παρερμηνευτούν. Το παιδί δηλαδή νιώθει, μπορεί να νιώσει αγάπη από τον ενήλικα, το άλλο διέγερση. Μπορεί να νιώσει ότι ο ενήλικα, ότι τραβάει την προσοχή, ότι είναι μοναδικό. Ακόμα και σωματικά, λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία, να νιώσει με διέγερση, αλλά δεν αναφέρομαι τόσο σε αυτό. Είναι μια πολύ μεγαλύτερη διέγερση από αυτό που το παιδί είναι ικανό να βιώσει, να καταλάβει και να αφομοιώσει ψυχολογικά. Και αυτό είναι η διαφορά λίγο, αν θέλουμε, μεταξύ της σεξουαλικής βίας, όχι ότι υποβιβάζω τη σεξουαλική βία σε ενήλικα, αλλά σε ένα παιδί, δηλαδή είναι πολύ καταστροφικό, γιατί ακόμα δεν έχει διαμορφώσει ούτε την προσωπικότητά του, ούτε το εγώ του, είναι εντελώς έρημο, δηλαδή είναι σε μία φάση μεγαλώματος. Δεν καταλαβαίνει καθόλου τι του συμβαίνει και ακόμη και αυτή η διέγερση μετά μπορεί να δημιουργήσει πολύ διαστρεβλωμένα ιδέα, πρότυπες και εικόνα του εαυτού του και του άλλου. Κάτι που στον ενήλικα, ο ενήλικας δεν θα το πάθει, χωρίς να σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο στον ενήλικα. Είναι το ίδιο δύσκολο. Αυτό που, να το πω έτσι με λίγο πιο απλά λόγια, αυτό που λες είναι ότι το παιδί δεν έχει ούτε την ικανότητα να καταλάβει τι σημαίνει σχέση αγάπης μεταξύ συγγενών, μητρική αγάπη, πατρική αγάπη, αδελφική αγάπη, φροντίδα από ένα φροντιστή και να το διαφοροποιήσει από μια σεξουαλική σχέση, η οποία σεξουαλική σχέση έχει μια έντονη φόρτιση που είναι διαφορετική από αυτήν της πλατωνικής αγνής αγάπης. Οπότε μέσω της σεξουαλικής κακοποίησης αναγκάζει, εξαναγκάζει, βιάζει ο θήτης το παιδί να μπει σε μια συνθήκη που να μπερδέψει
πράγματα. Δηλαδή δεν είναι η ώρα του παιδιού ακόμη να βιώσει τη σεξουαλικότητα του. Δεν είναι η ώρα του παιδιού να νιώσει αυτό το δέσιμο που είναι βίαιο στην περίπτωση αυτή και μιλάμε για παραβίαση του εαυτού του. Δηλαδή, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είσαι και ψυχοθεραπεύτρια ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, σε διάφορα στάδια ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης ενός παιδιού υπάρχει λανθάνων ερωτισμός, γιατί έχουμε ορμόνες στο σώμα μας. Όμως ο απόλυτος σεβασμός προς τα παιδιά μας είναι να αφήσουμε αυτές τις ορμόνες τους να κοιμούνται, να αφήσουμε το παιδί μας να εξελιχθεί χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, που να μην το αφήσουν να ολοκληρώσει πρώτα την νόηση του και να μπορεί να έχει μια ζωή υψηλής διαφοροποίησης, όπου η λογική του να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του. Ενώ η σεξουαλική κακοποίηση συνιστά μια παραβίαση αυτής της φυσιολογικής ανάπτυξης. Και σε καμία περίπτωση δεν φταίει το παιδί όταν νιώσει κάποια συναισθήματα περίεργα, παράξενα ή ακόμη και αν υπάρξει ένας σωματικός ερεθισμός, δεν φταίει το παιδί, φταίει ο ενήλικας, ο οποίος ενεργοποιεί μια λειτουργία που δεν είναι η ώρα της να ενεργοποιηθεί, δεν είναι το πλαίσιο να ενεργοποιηθεί και οπωσδήποτε δεν υπάρχει με κανένα τρόπο συνένεση για να ενεργοποιηθεί. Δεν ξέρω, Σοφία, με εγώ το σκέφτομαι σαν να και έχεις ένα, σαν το παιδί μας να είναι ένα πολύτιμο κρυστάλλινο αντικείμενο και αντί να το έχουμε κάπου προφυλαγμένο, να το αφήνουμε μέσα σε ένα δωμάτιο που έχει έναν τάβρο ή ένα αλοπολείο, για παράδειγμα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα συντριπτικό τραύμα. Πολυπαραγοντικό, όπως είπες. Πολύ σοβαρό. Είναι γιατί είναι αυτό ακριβώς που είπες στην αρχή, είναι ότι το παιδί δεν έχει ακόμη καταλάβει τι είναι αγάπη, τι είναι, το ότι αυτό είναι το παιδί και ο γονιός είναι εκεί ή ο ενήλικας είναι εκεί και δεν έχει ακόμα διαμορφώσει το ποιος είναι, το τι είναι αγάπη, τι είναι μητρική αγάπη, τι είναι πατρική αγάπη, τι σημαίνει, τι σημαίνει του να είσαι παιδί. Και ξαφνικά, και γι' αυτό υπάρχει όλο αυτό το χάος μέσα στο κεφάλι του και μετά το πώς θα διαμορφωθεί, και όχι μόνο η σεξουαλικότητα το αργότερα, γιατί πολλοί ασθενείς είναι πολύ μπερδεμένοι με την σεξουαλικότητά τους αργότερα, αλλά μπορεί να θεωρεί σε παιδική ηλικία ότι αυτό είναι αγάπη, ενώ δεν νιώθει καλά. Φιέ μου, όταν λες μπερδεμένη τη σεξουαλικότητά τους, δεν νομίζω να εννοείς τον ερωτικό προσανατολισμό, μιλάς για το πώς να διαχειριστούν τις σεξουαλικές τους ορμές γενικότερα. Ναι. Γιατί υπάρχει μια παρανόηση και οφείλω να το πω. Κάποιες παλιότερες θεωρίες, πολύ παλιές, που δεν είχαν σχέση με τις γνώσεις που γνωρίζουμε σήμερα μέσα από την ιατρική και τη βιολογία και τη ψυχιατρική και τη ψυχολογία, θεωρούσαν για παράδειγμα ότι αν ένα αγοράκι βιαστεί από κάποιον άντρα, αυτό θα τον κάνει να γίνει ομοφυλόφιλος μεγαλώνοντας, ενώ σήμερα ξέρουμε ότι δεν ισχύει αυτό. Συγγνώμη που κάνω αυτή την παρέμβαση, απλώς για να μην τυχόν και παρεξηγηθεί. Ή ότι αν ένα παιδάκι βιαστεί από μια γυναίκα θα γίνει ομοφυλόφιλη. Η ομοφυλοφιλία είναι ερωτικός προσανατολισμός που δεν έχει σχέση με οποιαδήποτε μορφή κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Και αν μας ακούει αυτή τη στιγμή κάποιος ενήλικας άνδρας, ο οποίος δέχθηκε κακοποίηση από άνδρα στην παιδική του ηλικία, αυτό δεν σημαίνει ότι τον καθιστά να έχει διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό από αυτό με τον οποίο έχει γεννηθεί. Το ίδιο ισχύει και για μια κοπέλη. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλιώς όλες, ειδικά οι γυναίκες που έχουν βιαστεί σε παιδική ηλικία θα έπρεπε να είναι λεσβίες, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Ναι, είναι όμως μια παρανόηση, δηλαδή ακούς τις απόψεις ότι λόγω του ότι έχει βιαστεί στην παιδική του ηλικία έγινε ομοφυλόφιλος ή λόγω του ότι έχει βιαστεί στην παιδική της ηλικία έγινε ομοφυλόφιλη. Δεν ισχύει αυτή η υπόθεση. Είναι δεν ισχύει καθόλου. Ναι, όχι, δεν ισχύει καθόλου. Απλά υπάρχουν άτομα τα οποία τυχαία μπορεί να είναι ομοφυλόφιλος. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως. Και μετά αναρωτιούνται αν είναι λόγω αυτού. Εγώ το έχω συναντήσει πολλές φορές. Όμως δεν είναι λόγω αυτού. Δείχνουν ότι δεν έχει σχέση. Όχι, δεν έχει σχέση καμία. Γιατί τα ομοφυλοφιλίες παρατηρούνται σε παιδιά που δεν έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, όπως σε παιδιά που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, άρα δεν είναι παράγοντας πρόκλησης.
του δυσομοφιλοφιλίας ή του διαφορετικού ερωτικού προσανατολισμού. Συμφωνείς και εσύ με τις απόψεις ότι γεννιέται κάποιος με τον προσανατολισμό του, Σοφία μου, ε? Ναι, και μάλιστα αυτό μου θυμίζει τον πρώτο ασθενή που είχα εγώ προσωπικά σε θεραπεία, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν ομοφιλόφιλος και δεν μπορούσε να το αποδεχτεί, γιατί ακριβώς έλεγε αυτό, ότι εφόσον έχω βιαστεί σε παιδική ηλικία από οικείο του πρόσωπο, πώς μπορώ να είμαι ομοφιλό, πώς μπορεί να ηλικιώμαι από άντρες. Και είχε βάλει, ίσα το ανάποδο θέλω να πω, συγγνώμη αν δεν το διατύπωσα σωστά, ότι είχε βάλει όλη του τη σεξουαλική ζωή σε stand-by από τα 20 και μετά, μέχρι εγώ τον είχα δει 40 ετών, ο άνθρωπος δεν έχει καμία σεξουαλική ζωή, γιατί ηλικιόταν από άντρες, απλά ντρεπόταν για τον εαυτό του, γιατί λέει, μα πώς γίνεται αφού άντρας με βίαζε όταν ήμουν παιδί. Ίσα το ανάποδο. Δεν έχει... Αλλά του δημιουργούνταν αυτή η σύγχυση. Για παράδειγμα, έναν άντρα αυτή την περίοδο δεν είναι θεραπευόμενος μου. Έχουμε συνομιλήσει όμως, ο οποίος είναι 45 ετών, είναι ετεροφιλόφιλος, βρίσκεται σε ένα γάμο ο οποίος πάει πολύ καλά, έχει μάλιστα και παιδιά, και ο οποίος μου ανέφερε, μου ζήτησε μια παραπομπή για ψυχοθεραπεία και μου λέει, πρέπει επιτέλους να αντιμετωπίσω ότι όταν ήμουν σε ηλικία 10 ετών, είχα δεχθεί βιασμό από άνδρα και αντιλαμβάνομαι, μου λέει τώρα, ότι είναι κάτι που με απασχολεί, έχω εφιάλτες, έχω συναισθηματικές αναδρομές, και το σύστησα να πάει σε κάποιον ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή ή ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή που τον παρέπεμψα, αλλά ο άνθρωπος μου είπε, δεν έχω κανένα ζήτημα να προβληματίζομαι για το αν είμαι ετεροφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλος, και επειδή πρόκειται για άνθρωπο που τον γνώριζα από πριν και σε ένα φιλικό πλαίσιο μου ζήτησε παραπομπή, πραγματικά μπορώ να το επικυρώσω, δηλαδή, ότι δεν αλλάζει ο ερωτικός προσανατολισμός, γιατί αλλάζει. Σοφία μου, μου είχε τύχει μία φορά, όταν ήμουν πολύ νεαρή ψυχολόγος, να έρθω στο γραφείο με ένα ζευγάρι, στο οποίο ζευγάρι υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη, επειδή το αγοράκι τους είχε τύχει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από έναν φροντιστή, και ο πατέρας δεν δεχόταν με τίποτα να γίνει καταγγελία του φροντιστή, γιατί λέει, αν ακούσει ο κόσμος ότι το παιδί μας όταν ήταν 2 ετών το κακοποίησε σεξουαλικά άντρας, θα θεωρήσει όλη η κοινωνία ότι θα είναι ομοφιλόφιλος στο μέλλον. Λυπάμαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Γιατί πραγματικά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα άμα είναι το σεξουαλικό τους προσανατολισμό, η σεξουαλικότητά τους διαταράσσεται. Ανεξάρτητα. Δηλαδή, και ο άντρας ο οποίος... Όταν εννοείς τον ερωτικό προσανατολισμό. Όταν έγραφα το βιβλίο «Έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος», μίλησα με ανθρώπους ακτιβιστές οι οποίοι έρχονται από το χώρο της queer κοινότητας και μου είπαν ότι καλύτερα να χρησιμοποιούμε τον όρο ερωτικός προσανατολισμός και όχι σεξουαλικός προσανατολισμός, γιατί οι άνθρωποι ερωτεύονται κιόλας και αγαπούν, δεν κάνουν μόνο σεξ με ανθρώπους από το ίδιο φύλο ή κλπ. Άρα, εσύ όταν λες διαταράζεται η σεξουαλικότητα, για να το πω έτσι πιο απλοϊκά και πιο λιανά, μπορεί για παράδειγμα ένα παιδί που έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, μεγαλώνοντας να απέχει παντελώς από το σεξ και να πιστεύει και να δηλώνει ότι είναι asexual, ή μπορεί να έχει μια καταναγκαστική σχέση με το σεξ. Δηλαδή να... Οι γυναίκες πολύ το έχουν αυτό, πάρα πολύ. Δηλαδή όταν λέμε, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι η ερωτική, σε εισαγωγικά, σεξουαλική ζωή ενός ατόμου, και βλέπεις ότι και άντρες, ανεξάρτητα ο προσανατολισμός δεν έχει καμία σχέση, είτε όπως και να προσδιορίζεται, είτε straight, gay, queer, οτιδήποτε, και οι γυναίκες αντίστοιχα, ότι έχουν τεράστιο πρόβλημα και βιώνουν, και ειδικά και οι άντρες μπορεί να το αποκλείσουν εντελώς ή να αρχίσουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει και να τον βγάλουν από τη ζωή τους. Μια άλλη που είναι πολύ ακροθυγός, θα το αναφέρω, μπορεί να έχουν εντελώς διαστρεβλωμένη ιδέα της ερωτικής ζωής, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο μετά και είναι άλλη παθολογία. Οι γυναίκες, μπορεί μια γυναίκα σε όλη της τη ζωή έχει τύχει, είναι γύρω μας, έχουν παιδιά και βιώνουν σχεδόν κάθε ερωτική επαφή με τον σύντροφό τους σαν βιασμό, ξανά και ξανά.
Εγώ αυτό, δηλαδή μου έχει τύχει με τρεις ασθενείς γυναίκες και είναι σε 40 χρονών, 45 και ακόμα δεν το έχουν πει ποτέ και το λένε πρώτη φορά σε ψυχοθεραπευτική, ας πούμε, σε ψυχοθεραπευτικό κάδρο και σου λένε ότι δεν μπορώ κάθε φορά που μαγγίζω άτομα, σχεδόν κάθε φορά το βιώνω σαν βιασμό και ο σύντροφος που δεν γνωρίζει το νιώθει σαν απόρριψη και μετά δημιουργείται ένα τεράστιο... Η γυναίκα μου είναι ψυχρή, η γυναίκα μου δεν με θέλει, η γυναίκα μου δεν με γουστάρει. Μια άλλη εξέλιξη μπορεί να είναι το καταναγκαστικό σεξ, δηλαδή να κάνουμε σεξ χωρίς να το νιώθουμε, να κάνουμε σεξ για να πάρουμε την ψευδέστηση της οικειότητος και στην ουσία να το κάνουμε καταναγκαστικά. Δηλαδή θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία μπορεί ως ενήλικες να έχουν μια καταναγκαστική σεξουαλική ζωή ή ακόμη να αναπτύξουν και θυσμό από το σεξ. Και όταν θεραπεύονται οι άνθρωποι αυτοί, έχουμε διαβάσει εδώ στο κανάλι μας, δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη, το βιβλίο «Γυναίκες που αγαπούν πολύ» της Ρόμπιν Νόρουντ, που είναι ένα από τα πρώτα βιβλία που μιλάει πολύ για τη συνθήκη της συνεξάρτησης στην ουσία και σε εκείνο το βιβλίο, αλλά και το βλέπουμε και στην κλινική πράξη. Όταν φτάσει ένα πρόσωπο σε ένα σημείο που να εκτιμήσει αρκετά τον εαυτό του, να ξεπεράσει το τραύμα, να ανεβεί αυτοεκτίμηση του κλπ, δυσκολεύεται να κάνει σεξ. Και λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, αφού εγώ παλιά ήταν εύκολο για μένα να κάνω σεξ, δεν το είχα ευκολάκι. Γιατί τότε δεν έκανε σεξ, τότε έβαζες τον εαυτό σου μηχανικά, καταναγκαστικά να μπαίνεις στην πράξη, χρησιμοποιούσες την πράξη σαν έναν τρόπο για να νιώσεις καλύτερα και όλα αυτά είναι διατάραξη της σεξουαλικότητας, όπως είπες, αυτό εννοούσες. Αυτό, δηλαδή μέσα σε όλα τα άλλα που διαταράσσονται, ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση σε παιδική ηλικία, από τη δική μου εμπειρία, ότι η ερωτική σεξουαλική του ζωή δυστυχώς θα είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή σε οποιαδήποτε ηλικία. Και αυτό είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια τα ψυχοθεραπευτικά, γιατί αγγίζει κάτι άλλο. Τώρα, μα θες λίγο να... Ναι, συγγνώμη που σας διακόπτω συνέχεια. Όχι, καλά κάνεις, και γιατί δεν θέλω να γίνουν καθόλου παρεξηγήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο, δηλαδή είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Μας ακούν και το έχω στο μυαλό μου ότι ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν βιώσει κάτι τέτοιο, και, γιατί είναι πάρα πολύ σύμφωνα με τα βιβλία. Εγώ όταν ξεκίνησα την ειδικότητα, όταν μαθαίνεις ότι 3 στα 10 παιδιά έχουν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, είναι το βιβλίο του Κάπλαν, δηλαδή αυτό το πρώτο βιβλίο που μαθαίνουμε ως ψυχίατροι, εγώ σοκαρίστηκα. Δηλαδή σημαίνει ότι οι άνθρωποι κάτι δυστυχώς έχουν ανέβει στις μέρες. Κάνε για 4 στα 5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι. Λοιπόν, το οποίο σημαίνει ότι είναι άνθρωποι γύρω μας. Και είναι άνθρωποι που μας ακούνε. Και είναι άνθρωποι που και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή προσπαθώ να προσέχω όσο γίνεται, γιατί δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν μας γνωρίζουν κτλ. Και γι' αυτό. Και προηγουμένως, Σοφία, ότι και εσύ ως ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτρία και εγώ ως ψυχολόγος, αλλά και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι ευσυνείδητοι, θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μια εκπροσώπηση της φωνής της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας και της ψυχολογικής έρευνας στα μίντια, ότι δυστυχώς δεν ακούγονται συχνά σοβαρές και εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις, οι οποίες να μην είναι παρεξηγήσιμες και να είναι επικοδομητικές και χρήσιμες και για το ευρύ κοινό, αλλά όπως είπες και για το πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, το οποίο βλέπει τον εαυτό του όταν ακούει ανθρώπους να μιλάνε για παιδική κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία. Αυτό λέγαμε προηγουμένως off camera, εκτός κάμερας. Μας προβληματίζει πολύ αυτό το ζήτημα. Ναι, εμένα πάρα πολύ. Στα μίντια θεωρώ δεν υπάρχει καθόλου εκπροσώπηση. Από όσο μπορώ, γιατί μένω στο εξωτερικό και παρακολουθώ ελληνικά μίντια, πλέον έχω σταματήσει αυτή την περίοδο, γιατί και για μένα είναι δύσκολο. Δηλαδή, από την πλευρά του... μια απορία μου έρχεται τώρα. Εκεί στην Ελβετία που ζεις, στα πλαίσια των δημοσιογραφικών εκπομπών και των εκπομπών που αγγίζουν τέτοια θέματα, θεωρείς ότι υπάρχει πιο σοβαρή εκπροσώπηση των θέσεων της επιστήμης? Δυστυχώς όχι.
Εκπληκτικό. Όμως η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα, λόγω του συστήματος, οι άνθρωποι έχουν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση, γιατί καλύπτεται από τα ταμεία. Μέχρι και 2 φορές τη βδομάδα, επαόριστον, καλύπτεται η ψυχοθεραπεία. Οπότε, είναι καταπληκτικό. Οπότε, δηλαδή, έρχονται σε μένα, γιατί όπως σου είπα, ιδιωτεύω εδώ και ένα χρόνο, έρχονται άτομα για άσχετο λόγο, γιατί έχουν προβλήματα στη δουλειά συνήθως, ή με το σύζυγο ή οτιδήποτε άλλο, και έχουν αυτό το πορτάκι να ξεκινήσουν ψυχοθεραπεία, και ξαφνικά σε κάποια στιγμή, επειδή ξεκινά την ψυχοθεραπεία για άλλους λόγους, το έχω δει πάρα πολύ συχνά, σου αναφέρουν αυτό, και γι' αυτό το καλοκαίρι επικοινώνησα και μαζί σου, γιατί βλέπω ότι είναι τεράστιο το ποσοστό, τεράστιο. Και επειδή υπάρχει αυτό, ότι ναι, μπορεί να μην υπάρχει εκπροσώπηση στα μίντια, αλλά ο κόσμος πάει, είναι οι ψυχίατροι και οι ψυχοθεραπευτές, δηλαδή είναι πολύ πιο οργανωμένη εκπαίδευση, οπότε θα φτάσουν πολύ πιο εύκολα στον ψυχοθεραπευτή, δεν θα σκεφτούν τα χρήματα γιατί καλύπτεται από τα ταμεία, οπότε τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτό το confusion που υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί ο κόσμος δεν πάει. Εδώ θα έρθει και θα μπορέσουμε, εάν φυσικά το επιθυμεί και ο ίδιος, να το δουλέψουμε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα οι οποίοι ψυχοεκπαιδεύονται και ψάχνουν και προσπαθούν να ψυχοθεραπευτούν κιόλας, ενώ προσπαθούμε να είναι το ότι, όπως συζητούσαμε και off camera, και για τους εαυτούς μας, ως και εσύ όταν ήσουν νεαρή φοιτήτρια και εγώ, δεν ήταν εύκολο να βρεις τον κατάλληλο ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή να πας, μια διαδικασία. Είναι όμως, εγώ Σοφία θεωρώ ότι θα έπρεπε, όπως είναι οικογενειακός γιατρός, να υπήρχε και οικογενειακός ψυχολόγος, οικογενειακός ψυχοθεραπευτής, οικογενειακός ψυχίατρος. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι άμεσης ανάγκης για την ποιότητα ζωής μας γενικότερα. Σίγουρα, και αυτό που λέω και λίγο έχω γίνει γραφική για μένα, ειδικά στην Ελλάδα, όποτε το συζητάμε, αφήσουμε ότι δεν υπάρχουν πόροι και τι μας λες και το θεωρούν λουξ, ότι δεν γίνεται να μην υπάρχουν έστω στα σχολεία ένας παιδοψυχολόγος. Γιατί, δηλαδή, θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά για την πρόληψη, αλλά όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Τόσο πιο καλά γενικά για οτιδήποτε θέλει. Πόσο μάλλον για αυτό το θέμα. Ναι, εννοείται. Γιατί ο άλλος δύσκολα θα πάει, δηλαδή οι ασθενείς που έρχονται, γιατί είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν παρακολουθηθεί, τις πιο πολλές φορές δεν το έχουν πει και σε κανέναν. Οπότε όταν φτάνει στην ενήλικη ζωή, ο άλλος θέλει να το θάψει, δεν θέλει να ασχοληθεί με αυτό, και το καταλαβαίνω. Οπότε θα έρθει για άλλους λόγους, αν έρθει. Το οικονομικό είναι τεράστιο θέμα πλέον στην Ελλάδα, για να πάει ο άλλος να δώσει, γιατί μιλάμε ότι πρέπει να γίνει εντατική ψυχοθεραπεία, όπως λες και εσύ, και μακροχρόνια. Ο άλλος δεν θα πάει και θα πει, α, πρέπει να δουλέψει αυτό το τραύμα. Είναι ένα τραύμα, το αποφεύγουμε να δουλέψουμε λίγο σε εισαγωγικά πιο απλά τραύματα, όχι αυτό. Θέλει να το ξεχάσει. Και όμως όταν θα έρθει για άλλους... Είναι εμφανισμός άμυνας η λύθη όμως, Ναι. Όπως μου λέγες και προηγουμένως, μπορεί να ζήσεις μια ζωή, μια χαρά φυσιολογική, ξαφνικά να σε σπάσει το τραύμα και να σε αποδιοργανώσει πλήρως. Αυτό. Και όχι, αλλά όταν γίνεται με τρόπο καταλυτικό, δηλαδή το βλέπουμε πάρα πολύ. Και η ζωή του, ναι. Γι' αυτό λέω ότι όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα για να συνεχίσουμε, λίγο θα μιλήσω όσο λιγότερο γίνεται για θεωρία, γιατί θεωρώ ότι και η θεωρία, έστω ότι δεν είπαμε ότι όλοι θα κάτσουν να διαβάσουν όλα τα βιβλία, ξέρω εγώ, τα ψυχαναλυτικά κτλ. Απλά επειδή είναι λίγο η δικιά μου κατεύθυνση, θα ήθελα να το πω αυτό, ότι και ακόμη και η ψυχαναλυτική θεωρία του τραύματος, γιατί ήταν από τους μεγάλους πολέμους, ξέρω εγώ, που δέχτηκε ο Φρόιτ λόγω αυτού, γιατί μίλησε για τη σεξουαλική κακοποίηση σε παιδική ηλικία, μίλησε για το τραύμα. Έχει τροποποιηθεί πάρα πολύ η έννοια
του τραύματος και έχει εγκαταλειφθεί και τον ίδιο το Φρόιντ, δηλαδή λίγο αυτά όλα που έλεγε ότι όλοι έχουν βιαστεί ουσιαστικά, μετά εντάξει εγκαταλείφθηκε, δεν μιλάμε για ουσιαστικό βιασμό. Αλλά στο βιβλίο του Νερό, ότι κατάγραψε και, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί είναι στα τέλη, μιλάμε για, για 100 και χρόνια πριν, έτσι, όπως, δηλαδή μιλούσαν, ασχολιόντουσαν με αυτό το θέμα και το αναφέρω, γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Συνέβαινε στον ίδιο βαθμό πάρα πολλά χρόνια και ο πρώτος ο οποίος λίγο το έβγαλε στη φόρα ήταν ο Φρόιντ, γι' αυτό λίγο θέλω να το πω, ότι ήταν ο πρώτος που είπε, παιδιά, συγγνώμη κιόλας, ότι συμβαίνει σεξουαλική κακοποίηση σε παιδική ηλικία, το έγραψε στο βιβλίο του, μετά λίγο okay, υπερέβαλε ότι όλοι έχουν υποστεί σεξουαλικό τραύμα, μετά το μάζεψε. Αλλά αυτό που είπε ο Φρόιντ είναι ότι αφορά ψυχικές τραυματικές επιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης που διαπράττονται σε παιδιά και τα ίδια τα γεγονότα της κακοποίησης έχουν αποδιοργανωτική επίδραση στο ψυχισμό του παιδιού και μετέπειτα ενήλικα και επίσης στη γέννηση της εκάστοτε ψυχοπαθολογίας του ατόμου. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν συμβαίνει τώρα, όπως πολλοί νομίζουμε. Οι ψυχαναλυτές, γιατί ήταν οι πρώτοι ας πούμε ψυχοθεραπευτές, το αναφέρουν ήδη από το 1800 κάτι, 1890 περίπου. Όσον αφορά το ψυχικό τραύμα που προκαλείται από τη σεξουαλική κακοποίηση, ο Ρουσιγιόν, ένας άλλος ψυχαναλυτής, γράφει ότι η σεξουαλική κακοποίηση αποδιοργανώνει την έννοια της σεξουαλικής διαφοροποίησης αναγενιά. Τι σημαίνει αυτό? Υπό την έννοια της κατάργησης, της διαφοράς της σεξουαλικής αίσθησης μεταξύ των γενναιών. Και αν θέλουμε να το εξηγήσουμε απλά, είναι η σεξουαλικοποίηση προεφήβων και εφήβων που είναι ανώριμοι ψυχοσυναισθηματικά να ξεκινήσουν τη σεξουαλική του ζωή. Δεν μιλάμε καν για τα παιδιά, είναι αυτονόητο, αλλά πλέον βλέπουμε και έφηβους και προέφηβους να το ίδιο το σύστημα να τους σεξουαλικοποιεί. Και σε αυτό το σημείο εδώ πέρα το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ένα βιβλίο, το μπέρδεμα των γλωσσών, το έχω και εγώ, δεν ξέρω, για μένα είναι από τα πιο σημαντικά βιβλία που έχει γραφτεί για την σεξουαλική κακοποίηση σε παιδιά, που είναι του Φερεντσί, ενός τεράστιου ψυχαναλυτή, σύγχρονου του Φρόιντ, που μετά τα σπάσανε, ο οποίος αναφέρει εκεί πέρα γιατί το παιδί μετέπειτα έχει τύψεις και θεωρεί ότι είναι υπεύθυνο. Ασχολήθηκε πάρα πολύ, ο Φερεντζίν είναι ένας από τους πιο σημαντικούς, παρόλο που δεν ακούγεται πολύ το όνομά του, ψυχαναλυτές, ο οποίος ασχολήθηκε πολύ με τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, είχε μεγάλη ευαισθησία, παρόλο που ο ίδιος δεν απέκτησε ποτέ παιδιά, ήταν το μεγάλο, και λέει ότι αυτό, ότι το παιδί ψάχνει την αγάπη, ψάχνει την τρυφερότητα των ενήλικα, το οποίο ο ενήλικας το μεταφράζει σεξουαλικά. Το παιδί δεν ψάχνει τη σεξουαλική, να έρθει σε σεξουαλική επαφή. Αλλά όταν ο ενήλικας, όταν θα κάνει την πράξη, το παιδί αυτό το εκλαμβάνει ως, παρόλο που νιώθει άβολα, ως αγάπη. Ότι με διαλέγει, ότι είναι το αγαπημένο παιδί του γείτονα, του παππού, του πατέρα, δεν ξέρω, το οποιοδήποτε μπορεί να είναι ο κακοποιητής. Και εκεί είναι όλο το μπέρδεμα του παιδιού, ότι εγώ το προκάλεσα, γιατί εγώ τράβηξα την προσοχή, εμένα αγαπούσε πιο πολύ. Εγώ πήγαινα και τον τσιμπλούσα, ξέρω εγώ, πήγαινα και ζητούσα την προσοχή. Και έχει, και αυτό το βιβλίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί το αναλύει όλη την ψυχοσύνθεση του παιδιού, η οποία θα συνεχιστεί και επάπειρον, δηλαδή και ο ενήλικας, παρόλο που μετά έχει τη διανοητική ικανότητα να πει δεν μπορεί να είναι, και στο λέει ότι δεν μπορεί να φταίω εγώ 5-6 χρονών, 7, ακόμα νιώθουν τύψεις, ακόμα νιώθουν ότι αυτοί φταίνε γιατί προσέγγισαν τον ενήλικα και γιατί δεν το σταμάτησαν, και είναι σοκαριστικό από την πλευρά νομίζω του θεραπευτή, γιατί έχουν επίγνωση νοητικά, αλλά επειδή λέμε ότι
όπως έχουμε πει, η σεξουαλική κακοποίηση έρχεται σε μια πολύ ηλικία που δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα ούτε νευρολογικά, ούτε ψυχοσυναισθηματικά, τίποτα. Νιώθουμε τεράστια ευθύνη. Γιατί νιώθαμε χαρά, όχι από το γεγονός ότι ο ενήλικας τους προτιμούσε. Και είναι και εκείνη όλη η πολυπλοκότητα του τραύματος τελικά αυτού. Οι επιπτώσεις γενικά αυτών των γεγονότων είναι προφανείς, αλλά οποιαδήποτε αισθηκτοδός, σεξουαλική ή αγαπητική συσσαγωγικά ή επιθετική κακοποίηση μπορεί να έχει τον ίδιο τύπο αποδιοργανωτικών αποτελεσμάτων. Η σεξουαλικότητα του βρέφους ή του παιδιού χαρακτηρίζεται από την πλήρη ψυχική ανοριμότητα. Πλήρη. Το παιδί, το μικρό παιδί, το βρέφος δεν έχει. Δεν έχει αναπτύξει ακόμα την σεξουαλικότητα ή να θέλει να έρθει σε σεξουαλική επαφή. Δεν ξέρει καν τι είναι αυτό. Η σεξουαλική κακοποίηση σε παιδική ή προεφηβική ηλικία θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαστρέβλωση των λειτουργιών του εγώ. Εγώ δηλαδή ποιος είμαι ως άτομο. Τι είμαι, ποιος είμαι, να έχω διαμορφώσει, να καταλαβαίνω τον εαυτό μου ή πιο απλά το αυτό που είναι, το εαυτό μου του ίδιου. Όσο μικρότερη η ηλικία του θύματος, τόσο μεγαλύτερο το τραύμα και το ψυχική αποδιοργάνωση που θα συντροφεύσει το άτομο σε ολόκληρη τη ζωή του δυστυχώς. Ακόμα, δηλαδή, και στην καλύτερη περίπτωση, ακόμη και θεραπευτικά. Γίνεται τεράστια δουλειά, αλλά πρέπει να είναι συνεχής. Δηλαδή, αυτό λίγο που λέμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα πάρει 5 συνεδρίες, ένα χρόνο. Είναι συνεχής δουλειά. Τα άτομα αυτά είναι πολύ εύθραυστα και να πας ώρα και στιγμή θα πρέπει να ξανά μπουν σε θεραπεία και να μπουν σε θεραπεία και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά γιατί το μήνυμα στο τέλος θέλουμε να είναι αυτό. Οι τραυματικές στιγμές στις σχέσεις αυτής της εποχής αναζωπυρώνονται μελλοντικά. Αυτό είναι το... Γι' αυτό και χρειάζεται... Τώρα να το πω, μια διαδίαιη επαφή τουλάχιστον ενώ με την ψυχοθεραπεία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πάντα και συνέχεια και 30 χρόνια ψυχοθεραπεία, αλλά είναι σαν να έχεις ένα αυτοάνωσο, για να το πω πιο απλά, πρέπει ή κάτι, μια νόσος που αναζωπυρώνεται, πρέπει πάντα λίγο να το έχεις υπόψη και με το που θα συμβεί να πας. Για κάθε φορά, ναι, δεν θα χρειαστεί τον ίδιο χρόνο, αλλά πρέπει να είσαι σε συνεχή διάλογο, σε συνεχή επαφή με κάποιον παραγωγό ψυχικής υγείας. Γιατί θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις από διάφορα πράγματα μελλοντικά, συμπαρασύροντας επίσης και άλλα τραυματικά στοιχεία του παρελθόντος. Τα τραύματα συσσωρεύονται το ένα μετά το άλλο, παρεμβαίνουν. Το ένα επικαλύπτει το άλλο, αλληλοπαρασύρονται, με αποτέλεσμα αυτές οι πρώιμες προβληματικές μορφές συνδεσιμότητας και διαφοροποίησης να δημιουργούν μεγάλη ψυχολογική σύνδεση, με ό,τι αυτή συνεπάγεται για την ψυχική ορίμανση και ισορροπία του ατόμου. Διότι, όπως είπε και ο Φερεντζή που ανέφερα πριν, και το έχω, τώρα δεν το βρίσκω, είναι ότι η σεξουαλική κακοποίηση, εκτός από το τράμα, τη σεξουαλική βία, ουσιαστικά τη σεξουαλική βία, το παιδί ταυτόχρονα υφίσταται και ψυχολογική βία και λεκτική βία και συναισθηματική βία. Όλες τις μορφές βίας. Η σεξουαλική είναι όπως είχε πει και... η κορονίδα των τραυμάτων. Ακριβώς. Είναι η κορονίδα γιατί δεν γίνεται να υπάρχει σεξουαλική βία χωρίς να υπάρχουν όλα τα άλλα. Και κυρίως και όλη αυτή η διαστρέβλωση και τα λοιπά, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή το άτομο έχει να αντιμετωπίσει όλων των ειδών τραυμάτων σχεδόν, ταυτόχρονα. Και εκείνη η δυσκολία. Οι τραυματικές στιγμές, οι σχέσεις αυτές, ναι, αυτό είναι που το είπα πριν. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ναι, συνεχίζεις. Εγώ σε ακούω με πολύ προσοχή, άμα σιωπώ, εγώ σημαίνει ότι είμαι πολύ απορροφημένη. Ναι, θέλω δηλαδή να γίνεται κατανοητό γιατί είναι η κορονίδα, γιατί δεν είναι... Το είπες πολύ ορθά. Είναι πολύ,
είναι πολύ τραυματίας ο άνθρωπος που έχει υποστεί σε παιδική ηλικία, επαναλαμβάνω, σεξουαλική κακοποίηση. Δεν είναι μόνο το αυτό, είναι και όλο το υπόλοιπο και εκεί δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Σύμφωνα με το μεγάλο ψυχαναλυτή του πράξη, συγγνώμη λίγο τώρα σας αναφέρω όλους ψυχαναλυτές, αλλά... Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι η βιβλιογραφία. Ναι, με τον μεγάλο ψυχαναλυτή Φρανσουά Ντου Πάρκ, γιατί οι αυτοί έχουν ασχοληθεί πολύ με το τραύμα. Το τραύμα αυτό των ασθενών πέρα από τον βιασμό, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσεις και εσύ, φαίνεται να έρχεται να συνηγορήσει και για τη συζήτηση που γίνεται τώρα για τη συναισθηματική παραμέληση των παιδιών, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να γίνουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία. Και αυτό, αλλά και με βάση του ΠΑΡ και με βάση της αναλύσης που έκανε σε αυτό, γιατί είπε ότι το τραύμα πέρα από τον βιασμό του παιδιού προέρχεται από την έλλειψη γονεϊκής μέρημνας και κυρίως από την έλλειψη μητρικής προστασίας, καθότι γιατί η μητέρα είναι συνειτέστερο ο κύριος παροχός φροντίδας. Μπορεί μητέρα και πατέρας, αλλά έχουμε έναν κύριο παροχό φροντίδας. Τώρα μιλάμε για τις πρώιμες, για τις πρώτες. Καιρό τώρα, πριν και πριν 120 χρόνια να γραφτήκαν αυτά, που ήταν πριν ακόμη οι γυναίκες εργάζονται εκτός του. Ναι, αλλά σου λέει πιο λίγο, ναι, ότι ουσιαστικά, ας το πούμε, από την γονεϊκή προστασία, ίσως είναι σωστότερο, αυτό η μητρική. Ο προηγούμενος που είπε... Εντάξει, είναι σύγχρονο, ναι, και απλά λίγο να πούμε... Καθότι η μητέρα είναι συνηθέστερα ο κύριος παροχός φροντίδας και στην τεράστια πλειονότητα οι θύτες σεξουαλικής κακοποίησης καλώς κακώς είναι άντρες σε ποσοστό πάνω από 90%. Και αναφερόμαστε, προσοχή, αναφερόμαστε σε παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Επειδή λίγο σου ανέφερα ότι είχα και επαφή λίγο με φυλακές και τα λοιπά, οι άντρες κακοποιούν με τεράστιο ποσοστό σεξουαλικά περισσότερο. Υπάρχουν γυναίκες συνελάχιστες σεξουαλική κακοποίηση, όχι ψυχολογική, συναισθηματική. Ενώ στην αρχή λέει... Στην παιδική ηλικία. Ναι. 90% άνδρες στον περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία και 10% γυναίκες. Αυτά, ναι, αυτά τουλάχιστον μας μαθαίνανε ότι είναι τεράστιο. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει σεξουαλική κακοποίηση από γυναίκα σε παιδί. Ναι, αλλά υπάρχουν. Το γιο της, η μητέρα στο γιο της, είναι πολύ, πολύ άσχημο τραύμα, πολύ βαθύ τραύμα. Δηλαδή, συμβαίνει. Είναι σπάνιο μένα, αλλά συμβαίνει. Ίσως εγώ το έχω συναντήσει, είμαι μεγαλύτερη από εσένα και δουλεύω περισσότερα χρόνια γι' αυτό το λόγο. Τυχαία να το συναντήσω, αλλά συμβαίνει, ναι. Συμβαίνει καλά, εντάξει, τώρα να πω ένα ανέκδοτο, ξέρω εγώ, η Μέρλανι Κλάιν που είναι από τις μεγαλύτερες ψυχαναλύτρες για το παιδιόν, ας πούμε, η κόρη της την είχε κατηγορήσει για βιασμό, δηλαδή συμβαίνουν ακόμη και στους κύκλους μας δυστυχώς. Λοιπόν, ενώ λέει στην αρχή των πρώτων ψυχαναλύσεων ασθενών, εδώ πέρα λίγο θέλω να έρθω και για το ρόλο των media και για το ρόλο των δικών μας και το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Στην αρχή των πρώτων ψυχαναλύσεων ασθενών που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση σε παιδική ηλικία, στο επίκεντρο των ασθενών αναφερόμαστε σε γυναίκες θεραπευόμενες, έτσι τώρα μιλάμε το 1900, οι γυναίκες αυτές είχαν δυσπιστία προς τους άντρες, λογικό, καθώς μιλούσαν για το σεξουαλικό τους τραύμα. Αργότερα φάνηκε ότι το πραγματικό και μεγαλύτερο τραύμα ήταν η απουσία τρυφερότητας και προστασίας από την πλευρά της μητέρας. Αυτές οι μητέρες συχνά έτειναν να μειώνουν τη βαρύτητα και οι μητέρες σήμερα μπορούμε να πούμε το οικογενειακό περιβάλλον, έτσι, ή και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον σήμερα. Το πόσο σημαντικό είναι ότι το ίδιο η ίδια η βία της σεξουαλικής πράξης τελικά είναι τραυματική, αλλά το μεγαλύτερο τραύμα αυτό που αποδείχθηκε ήταν το πώς αντιδρά η μητέρα
και γενικά το κοινωνικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Στην εποχή εκείνη οι μητέρες έτειναν να μειώνουν τη βαρύτητα, ας βάλουμε στην αντί για μητέρες κοινωνία, οικογενειακό περιβάλλον, δεν πρέπει να γίνεται μείωση της βαρύτητας και της σημαντικότητας του σεξουαλικού, αιμονικτικού ή άλλου τραύματος που βιώνουν οι κόρες ή τα άτομα που έχουν βιαστεί. Συγγνώμη, πάει το κοριτσάκι και το λέει στη μαμά του και της λέει σιώπα, μην πεις τίποτε, θα δημιουργήσεις προβλήματα, σύφυλλες, πολύ συχνό φαινόμενο. Και αυτό είναι μεγαλύτερο, και έχει αποδεχτεί, ήταν μεγαλύτερο τραύμα για αυτά τα άτομα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, ούτε ως κοινωνία, ούτε ως οικογένεια, να μειώνεται η σημαντικότητα. Είναι πολύ σημαντικό να το πεις ότι αυτό που σου συμβαίνει είναι βαρύ, είναι δύσκολο και να γίνεται αναγνώριση, να γίνεται ουσιαστικά το validation που λέμε. Ότι αυτό που σου συνέβη είναι ότι από τα χειρότερα πράγματα μπορεί να συμβεί σε άνθρωπο. Και αυτό είναι θεραπευτικό. Δεν είναι επαναθυματοποίηση, ας πούμε. Και λέει ότι οι γυναίκες αυτές που είχαν υποστεί, μιλάμε από το 1900 τα λένε αυτά, έτσι, είχαν υποστεί το τραύμα, ήταν ετοιμωμένες εναντίον των μητέρων φροντιστών. Αυτές οι γυναίκες, οι θεραπευόμενες, έλεγαν ότι μερικές φορές ήταν απερίσκεπτες, αναρωτιόντουσαν μήπως στην πραγματικότητα είχαν προκαλέσει οι ίδιες τον βιασμό τους, γιατί το έκαναν. Κάτι που το βλέπουμε ως και σήμερα στην κλινική πράξη από τη μεριά των θυμάτων, ακόμη και στην ενήλικη ζωή. Το αίσθημα της ενοχής του θύματος, ακόμα και όταν έχει υποστεί σεξουαλική βία σε παιδική ηλικία. Γι' αυτό είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, να προσέχουμε πώς θα προσεγγίσουμε αυτά τα άτομα και να πούμε ότι δεν φταίσαι εσύ σε καμία περίπτωση. Γιατί με το που η μητέρα θα το αγνοήσει, ο πατέρας, η οικογένεια θα το βάλει στην άκρη. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που αφελώς νομίζουν ότι μπορεί και το παιδί, ρε παιδί μου, να μην το... ας μην το μεγαλοποιήσουμε, μήπως και... Δεν ξέρω, κάποιοι το αφελώς... Ότι αν έρθει το παιδί μας και μας πει ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, αν υποπέσει στην αντίληψη, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε ψυχολόγο, ψυχίατρο. Οπωσδήποτε, δεν θα το διαχειριστούμε μόνοι μας. Εκεί πέρα πρέπει να γίνει άμεση παρέμβαση από ειδικό, γιατί εμείς ως γονείς δεν είμαστε σε θέση να το διαχειριστούμε. Η περιπλοκότητα είναι όταν, γιατί δυστυχώς αυτό που βλέπουμε, δηλαδή, και όταν σου είχα στείλει τον ήλιο, είχα συγκεκριμένο ασθενή κατά νου, όταν ο θήτης είναι μέσα από το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον, εκεί συνήθως γίνεται δηλαδή το περνά στα ψηλά. Είχα, για να αναφέρω λίγο, γιατί είναι καλό να αναφέρουμε και λίγο τις προσωπικές μας εμπειρίες, εκείνη την περίοδο, και τον έχω ακόμα δηλαδή τον ασθενή, νεαρός, όπου δεν είχε καταλάβει καν ότι βιαζόταν σε παιδική ηλικία τον ξάδερφό του, και όταν το ανέφερε στην οικογένεια, η οικογένεια του είπε «ξέχασέ το, έγινε αυτό όταν ήσουν ο μικρός». Και το παιδί αυτό μέχρι σήμερα δεν πάει να βγει από το σπίτι, έχει αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, είναι πολύ άσχημα. Αλλά αυτή το ότι η οικογένεια, επειδή ήταν ο ξάδερφος, ξέχασε το, έγινε όταν ήσουν 5-6 χρονών, δεν πειράζει. Και το παιδί αυτό επίσης, κάτι που μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό μιλάω και για ψυχολόγους αλλά και για τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία, συνειδητοποίησε ότι βιαζόταν ουσιαστικά από τον ξάδερφο όταν 12 ετών ξεκίνησε σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Μέχρι πριν δεν καταλάβαινε. Γι' αυτό. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα για μένα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, σε αρκετές περιπτώσεις, για να τελειώσω λίγο αυτό που έλεγα πριν, για τους ασθενείς αυτούς που έχουν υποστεί τη σεξουαλική κακοποίηση, η μετέπειτα γονεϊκή σεξουαλικότητά τους δεν περάζεται σοβαρά, είναι αυτό που λέγαμε λίγο πιο πριν, με την έννοια της αποστροφής για σεξουαλική επαφή ή ακόμα και τρυφερείς σχέσεις με σύντροφο, καθώς το τραυματικό γεγονός αναζωπηρώνεται κατά περιόδους και από τη λύθη περνάει στη μνήμη. Αυτά με τα ίδια τα λόγια του Park. Δηλαδή ότι αυτή, ας μην τα ξαναεπαναλάβουμε, είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε πριν. Και τώρα ας περάσουμε λίγο να μιλήσουμε για τη θεραπεία τέτοιων ασθενών. Γιατί υπάρχει
Σιγά. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε για την θεραπεία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει ελπίδα, υπάρχει, πρέπει να, αυτό, να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Σύμφωνα με τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Καλαμότ, η σεξουαλική κακοποίηση σε παιδική ηλικία ανήκει στις εμπειρίες που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές. Κατανοητές υπό την έννοια πως πρόκειται για αυτό που είπαμε, περιπεπλεγμένο τραύμα με όλων των ειδών κακοποίησης σε μια ηλικία ψυχικής ανοριμότητας. Ανεξάρτητα από την θεραπευτική προσέγγιση. Δηλαδή η ψυχοθεραπεία είναι, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, βοηθάει πάρα πολύ στο, δηλαδή είναι, πρέπει να γίνει. Πρέπει ενώ σε εισαγωγικά το πρέπει ο καθένας, αν μπορεί. Όχι, να το πεις το πρέπει. Να το πεις το πρέπει και να μιλήσουμε κιόλας και για το ζήτημα το ότι πρέπει να ζητήσουμε και να αιτηθούμε να έχουμε ένα κράτος το οποίο να φροντίζει για βασικές ανάγκες των πολιτών του, όπως ψυχολόγους στα σχολεία και πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας μέσα από το σύστημα του ΕΣΥ που έχουμε τώρα στην Ελλάδα, του ΕΣΥ που έχουμε στην Κύπρο. Δηλαδή είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα να μπορείς να έχεις βοήθεια από ειδικό ψυχικής υγείας όταν το χρειάζεσαι. Ναι, όχι και το πρέπει απλά ότι ναι, κάποιος, θέλω να είμαι πολύ προσεκτική, το αποθεί, μπορεί να μην θέλει, πραγματικά να μην θέλει, να κάνει δουλειά πάνω σε αυτό. Όταν είναι έτοιμος, γιατί κάνει σοφία. Ναι, δηλαδή, γιατί το πονάει. Ναι, θα ακούει για τώρα, γι' αυτό λέω να... Ναι. Άμα σε ακούει κάποιος που αναγνωρίζει στον εαυτό του ότι μπορεί να έχει δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία και το έχει αποθήσει, το έχει βάλει κάτω από το χαλί και δεν το επεξεργάζεται, όταν θα νιώσει έτοιμος θα μπορέσει να πάρει αυτές τις γνώσεις που μας έδωσες εσύ σήμερα και να τις χρησιμοποιήσει προς όφελος. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Και όπως είπα, πολλές φορές ξεκινούν από, για άλλο λόγο, θέλουν χρόνο. Θα μιλήσω λίγο για το πώς η θεραπευτική προσέγγιση, ναι, έχει σημασία, αλλά το πιο βασικό είναι να πάει να αναζητήσει, να αναζητήσει και να ξέρει ότι αυτό το πράγμα, ότι θα βελτιωθεί η ζωή του πάρα πολύ. Υπάρχει ελπίδα, η ψυχοθεραπεία βοηθάει. Και όσον αφορά την θεραπευτική προσέγγιση, αυτό που για μένα είναι το πιο σημαντικό και το βλέπω και το διαβάζω, είναι η δυναμική της σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου είναι θεμελιώδης. Έχει τεράστια σημασία η επιλογή ειδικού ψυχικού θεραπευτή, ανεξάρτητα της προσέγγισης. Οι άνθρωποι αυτοί, η δυναμική αυτή της διαδικής θεραπευτικής σχέσης είναι καταλυτική. Τουλάχιστον εγώ με βάση τις γνώσεις μου και με αυτά που έχω δει και έχω διαβάσει, θέλουν χρόνο οι ασθενείς αυτοί να ανοιχτούν, να νιώσουν εμπιστοσύνη. Να συνδεθείς ουσιαστικά με τον θεραπευτή σου. Ναι. Το οποίο είναι σημαντικό για οποιοδήποτε κάνει ψυχοθεραπεία, πόσο μάλλον για αυτούς τους ασθενείς. Στη θεραπευτική σχέση. Ότι η Σοφία, για παράδειγμα, με αγαπάει. Η Σοφία με νοιάζεται. Η Σοφία το κάνει ως επάγγελμα, την πληρώνω για τις συνεδρίες, αλλά είναι εκεί για μένα. Είναι μια ουσιώδη σχέση η θεραπευτική. Ναι, και να νιώσουν ασφάλεια. Λέει στη θεραπευτική σχέση η λεγόμενη, αυτό που λέμε μετάβαση, το τι θα σου πει ο θεραπευόμενος και όχι μόνο με λόγια, αυτά που θα σου μεταφέρει και ως συνέστημα προς το θεραπευτή. Η μετάβαση αυτή είναι μαζική και άμεση. Δηλαδή, γιατί στη Σοφία, γιατί μεταβίβαση των συναισθημάτων. Μεταβίβαση. Αυτή. Η λέξη στα ελληνικά είναι μεταβίβαση, ναι. Α, μεταβίβαση, συγγνώμη, είναι δίκαιο. Είμαι σίγουρη ότι μιλάς όλη τη μέρα γαλλικά, του πάφανσε. Ναι, λίγο μπερδεύομαι, αλλά όντως έχω γράψει μεταβίβαση. Καλά το έχω γράψει. Εσύ το γράψει. Έχουμε ένα κείμενο που βλέπουμε Σοφία και εγώ και δεν βλέπετε εσείς, που το έχει γράψει η Σοφία, κάποιες σημειώσεις, ναι. Ναι, γιατί είναι λίγο να τα έχουμε συγκεντρωμένα. Η μεταβίβαση αυτή μπορεί να είναι και βάναυση για τον θεραπευτή. Δηλαδή θέλω λίγο να μιλήσω από την πλευρά του θεραπευτή. Δεν είναι εύκολο να τα εννοώ όλα αυτά που δέχεται από το θεραπευόμενο. Αλλά γι' αυτό, ας πούμε... Εντάξει, έχουμε... αυτές τις περιπτώσεις είναι από τις περιπτώσεις που θέλουν χρόνια ψυχοθεραπεία. Ναι. Φορές τα βίντεο που κάνω στο κανάλι μπορεί να πω ότι δεν είναι ανάγκη να πηγαίνουμε για χρόνια στη ψυχοθεραπεία και ότι αλλά...
από τη δική μου κλινική πείρα των 20 και πέρα ετών, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ενήλικες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία θέλουν πολύ χρόνο ψυχοθεραπείας, γιατί ακριβώς μιλάμε για την κορονίδα των τραυμάτων και πολύ τραυματικές περιπτώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις, κάνεις 3 μήνες ψυχοθεραπεία και μετά σταμάτα. Γι' αυτό ας μην κρίνουμε ανθρώπους που πάνε για πολύ καιρό στη ψυχοθεραπεία. Το χρειάζονται. Πολύ καιρό, όσο καιρό χρειαστεί ο καθένας, και πάντα να είναι alert. Γιατί το τι θα μπορεί να κάνει τον άλλο trigger μπορεί να είναι κάτι απλό. Ας πούμε τώρα, αυτή τη στιγμή, θα κάνω μια υπόθεση. Άνθρωποι, εδώ πέρα γίνομαι trigger εγώ γιατί έχω ασθενείς, ας πούμε, και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστώ. Φυσικά το διαχειριζόμαστε γιατί είμαστε ειδικοί, κάνουμε τις εποπτείες, παίρνουμε τις αποστάσεις μας, κάνουμε την προσωπική μας ψυχοθεραπεία. Αλλά άνθρωποι, θεωρώ, δεν ξέρω, και που έχουν υποστεί τέτοιου είδους τραύμα, αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που ακούγονται στις ειδήσεις, θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν πολύ trigger. Ναι, νομίζω να μην βλέπουμε τις ειδήσεις, Σοφία. Το έχω πει πολλές φορές ότι οι ειδήσεις, επειδή δυστυχώς είναι γεμάτες με φοβιστικά περιστατικά τα οποία δραματοποιούνται και γίνονται serial. Δηλαδή άλλο να ακούσεις μία είδηση μία φορά και να ακούσεις ότι ναι, έχει γίνει αυτό το περιστατικό, έχει γίνει αυτή η καταγγελία, θα προχωρήσει η αστυνομία και το δικαστικό σύστημα στην εξιχνίαση, στην απονομή δικαιοσύνης, και άλλο να ακούσεις συνέχεια τι έγινε και τι είπε και τι του είπα. Ναι, όχι. Δεν είναι καλό. Όχι. Και ειδικά δηλαδή αυτά τα άτομα, γιατί τώρα λίγο γίνεται ένας βομβαρδισμός, εγώ σταματήσω να παρακολουθώ. Γιατί εγώ δεν αντέχω, όχι τώρα να αντέξει κάποιος που το έχει περάσει. Οπότε δεν αντέχεις εσύ που δουλεύεις με ανθρώπους που το έχουν περάσει στην παιδική τους ηλικία. Σκέψου πως κάποιος ο οποίος ο ίδιος το έχει περάσει στην παιδική του ηλικία να βομβαρδίζεται από όλες αυτές τις πληροφορίες, οι οποίες δίνονται και ασύνετα και αχρίαστα, και σε μια προσπάθεια να πάρουν τηλεθέαση και όχι ουσιαστικά να βοηθήσουν. Εμείς εδώ θέλουμε να βοηθήσουμε. Μιλάμε τόση ώρα για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης, τόση ώρα, είναι σχεδόν μια ώρα, και δεν έχουμε αναφέρει τίποτα περιγραφικό, τίποτα κουτσομπολίστικο, τίποτα που να εξάρει τη φαντασία και να πει «Ουάου, ας το παρακολουθήσω». Όχι, και μάλιστα θεωρώ ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, τα μέσα τουλάχιστον, τα μέσα, ή αν ξέρουμε μια τέτοια περίπτωση, δεν θα πρέπει καν να αναφέρεται ούτε ηλικία, ούτε γεωγραφία, τίποτα. Μόνο το γεγονός ότι συνέβη αυτό. Και να αναφερθεί γιατί μια φορά και φτάνει. Δηλαδή είναι μια ανθρωποφαγία όλο αυτό που συμβαίνει. Ανθρωποφαγία. Για μένα, όχι μόνο, ότι το τραύμα είναι ακόμα μεγαλύτερο και άνθρωποι που το έχουν περάσει. Για όλους. Δηλαδή το ξαναβλέπεις, το ξαναβλέπεις, το ξαναβιώνεις, θυμάσαι. Είναι δηλαδή ότι κάνεις κακό, δεν είναι μόνο ότι είναι απλό, ότι okay, είναι ένα κοτσοπολιό, ότι κάνεις κακό, είσαι υπεύθυνος για τον επανατραυματισμό αυτού του ανθρώπου και για άλλους ανθρώπους που ακούν. Ναι. Δηλαδή γι' αυτό λέω να προσέχουμε, το θέμα είναι το ίδιο το γεγονός και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Λοιπόν, ψυχοθεραπεία, ναι, και πάντα να έχουμε καλή επαφή, θα διαρκέσει πολύ η ψυχοθεραπεία, μπορεί να σταματήσει γιατί ο ασθενής δεν αντέχει, να ξαναρχίσει επαφή με κάποιον ειδικό τον οποίο εμπιστεύονται. Ο ασθενής είναι πολύ φυσιολογικό να είναι περίεργος, να είναι καχύποπτος. Είναι άτομα τα οποία σε πολύ μικρή ηλικία έχουν υποστεί από κοντινά άτομα, γιατί συνήθως δεν είναι ξένοι σε περισσότερες περιπτώσεις, είναι φίλοι, είναι οικογένεια, είναι. Λοιπόν, οπότε είναι αρκετά καχύποπτοι, ακόμη και με το ψυχοθεραπευτή, έχουν όλο το δικαίωμα. Τώρα δεν ξέρω, λίγο να μιλήσω λίγο παραπάνω, ότι στην κλινική του σεξουαλικού τραύματος η έκφραση μέσω του λόγου επηρεάζεται. Και ο λόγος δεν είναι ποτέ αρκετός για να επικοινωνήσει και να συμβολήσει αυτού του είδους τα τραύματα. Να ξαναθυμηθούμε ότι οι τραυματικές εμπειρίες λαμβάνουν χώρα εξορισμού σε μια στιγμή που ο θεραπευόμενος ως παιδί δεν έχει οργανωμένα τα ψυχικά του εργαλεία ούτε και τη ψυχική ωριμότητα για να εκφραστεί, να σκεφτεί και να μεταβολήσει τα γεγονότα. Δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει εν ολίγες. Η θεραπεία, η ψυχοθεραπευτική δουλειά, η διαδικασία απαιτεί
πέρα από το λόγο, να προχωρήσει και πιο πέρα. Αυτή η ασθενής πάνω απ' όλα, πρέπει πάνω απ' όλα να είναι σε επαφή με την τραυματική εμπειρία, να την εκφράσουν στον ψυχισμό τους πρώτα, στο σώμα τους, πριν την επικοινωνήσουν στον ψυχοθεραπευτή, και γι' αυτό θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο ο καθένας να αντέξει, να το ξαναζήσει μέσα και να το επικοινωνήσει όπως θα το επικοινωνήσει, και όχι μόνο με το λόγο. Η θεραπευτική διαδικασία είναι σκληρή και για τους δύο και υπερβαίνει τη λεκτική ανταλλαγή, και γι' αυτό θέλει χρόνο. Δεν είναι κάτι το δεν υπάρχει λόγος για να μεταφέρει άλλο το τι συνέβη. Και εδώ πέρα μπορώ να... Τέλος πάντων, είχα και πρόσφατα ένα περιστατικό το οποίο μου περιέγραφε την βαρβαρότητα, το πώς το έζησε αυτό το πράγμα. Πιέμενα σε... Όσον αφορά θεραπεία, τελευταίως υπάρχει μια μέθοδος, η λεγόμενη EMDR, που όταν την κάνουν ψυχολόγοι, ψυχίατροι και ψυχοθεραπευτές μπορεί να βοηθήσει. Εγώ δεν είμαι εκπαιδευμένη σε αυτή, σε ρωτάω τη γνώμη σου. Ούτε εγώ είμαι εκπαιδευμένη, το σκεφτόμουν. Η αλήθεια είναι, από αυτά που έχω ακούσει, έχω συναδέλφους που το κάνω, αλλά οι άνθρωποι που μιλάμε για τέτοιου είδους τραύματα, πραγματικά, έστω και άμα την κάνουν, θέλει... Τι να σου πω, δεν έχω πιστεί για το πόσο μπορεί να βοηθήσει, γιατί αυτό που λέτε, το πιο βασικό, είναι τεράστια σημασίας η θεραπευτική σχέση και η επούλωση μέσα από αυτό. Λοιπόν, μιλήσαμε με τη Σοφία αρκετή ώρα πριν αρχίσουμε να βιντεοσκοπούμε. Δεν είμαι εναντίον καμίας νέας μεθόδου γι' αυτό. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους ανθρώπους που μας ακούνε, αν θα πάτε να σας γίνει αυτή η μέθοδος που λέγεται EMDR, να φροντίσετε να είναι από ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή που να είναι και ψυχίατρος, όχι από κάποιον ο οποίος να μην έχει κλινικό υπόβαθρο. Εντάξει. Άλλο δηλαδή εσύ που είσαι ψυχίατρος και ψυχοθεραπεύτρια να εκπαιδευτείς και στο EMDR, γιατί παράλληλα μπορείς να δεις πράγματα και να βοηθήσεις ουσιαστικά τον ασθενή. Δεν πάμε να μας κάνει το EMDR κάποιος ο οποίος δεν είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος, τελεία, η γνώμη μου. Είμαστε προσεκτικοί. Καλά, ναι. Ναι. Σε κάθε. Ναι, ναι, ναι. Και προσωπικά θεωρώ ότι το ουσιαστικότερο όλων στη θεραπεία είναι αυτό που έχεις τονίσει και εσύ, η ψυχοθεραπευτική σχέση, η διαδική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Αυτό είναι το εργαλείο. Και πολλές φορές όταν με ρωτάνε, μα πώς γίνεται η ψυχοθεραπεία, λέω, δεν μπορείς να απαντήσεις πώς συνδέονται δύο άνθρωποι και πώς ο θεραπευτής, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για χρόνια, έχει σπουδάσει είτε ιατρική, ψυχιατρική και μετά έχει εκπαιδευτεί στη ψυχοθεραπεία, ή έχει σπουδάσει ψυχολογία, που μέσα στη ψυχολογία σπουδάζουμε και τη ψυχοπαθολογία και τη φαρμακολογία, αντίστοιχα πράγματα με αυτά που γίνονται στην ειδικότητα της ψυχιατρικής, και μετά έχει εκπαιδευτεί στη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε με μια φράση πώς γίνεται η ψυχοθεραπεία ή να το απλοποιήσουμε σε κάτι μηχανικό. Λες και σκέφτομαι, ίσως να το κάνω και αυτό, αλλά αν το κάνω αυτό, δεν θα το κάνω μόνο αυτό, θα χρησιμοποιώ την ώρα της θεραπείας όλα τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου και κυρίως τη θεραπευτική σχέση. Συγγνώμη που σε διακόπτω, είμαι έτσι λίγο έντονη. Καλά κάνεις, και καλά κάνεις και είσαι έντονη. Το EMDR ίσως... εγώ δεν έχω πιστεί γενικά, δηλαδή δεν έχω ακούσει κάποιον να πει έχω επωφεληθεί από αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να έρθει ο άνθρωπος στη θεραπεία και να αρχίσει λίγο να σκάβει μέσα του. Πολύ σιγά και πολύ και συνδόμενο στο χρόνο. Επειδή το EMDR είναι λίγο και με εικόνες, ίσως να είναι μια θεραπεία για μεταγενέστερη. Εγώ θα πρότεινα. Για παράδειγμα, ήταν η πρώτη γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, ήταν η πρώτη θεραπεία στην οποία, η ψυχοθεραπευτική μέθοδο στην οποία εκπαιδεύτηκα, που εκ των υστέρων συνειδητοποιώ μέσα από τη βιβλιογραφία ήταν μια μέθοδο η οποία αναπτύχθηκε για να έχει 6, 9 ή 12 συναντήσει που τόσε κάλυπτε η αμερικανική ασφάλεια. Δηλαδή, πρέπει έτσι λίγο να είμαστε. Και ξέρει, ο κόσμο ακούει κάτι φάνση, κάτι έτσι φανταχτερά ονόματα. Τα τάδε αρχικά. Α, θα πω να κάνω αυτή τη μέθοδο. Όχι. Ψυχοθεραπεία.
και ουσιαστικότερο όλων η ψυχοθεραπευτική σχέση και η επιλογή του ψυχοθεραπευτού που φροντίζουμε να είναι εκπαιδευμένος και καταρτισμένος για να μπορεί να αντιληφθεί την οποιαδήποτε ψυχοπαθολογία, να τη διαγνώσει ή να μας παραπέμψει και σε άλλους ειδικούς αν το χρειαζόμαστε. Γιατί δυστυχώς στο χώρο της ψυχικής υγείας υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είναι κάτι χωρίς να είναι ή αναλαμβάνουν θεραπευόμενους και περιστατικά που δεν μπορούν να αναλάβουν και γενικότερα υπάρχει μία ξερολίαση και μία ό,τι δηλώσεις είσαι. Και εμείς εδώ στο κανάλι, πρόσεξες, έχουμε πολλούς συναδέρφους ειδικούς από το χώρο της ψυχικής υγείας, εννοείται ότι εγώ δεν είμαι ψυχίατρος όπως εσύ, τους οποίους καλούμε για να μοιραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους και να δείξουμε κιόλας στον κόσμο ότι δεν είναι ένας ψυχολόγος, ένας ψυχοθεραπευτής, ένας ψυχίατρος μόνο που κατέχει όλη την αλήθεια και όλοι οι άλλοι δεν ξέρουν τίποτα και ότι χρειάζεται και συνεργασία μεταξύ ειδικών. Συμφωνώ 1000% και επίσης κάτι τουλάχιστον που το λέω εγώ και το έχω ζήσει. Και, ο ψυχοθεραπευτής δεν είναι καρδιολόγος. Δηλαδή όταν ρωτάει ποιος είναι ο καλύτερος, το θέμα είναι ποιος είναι ο καλύτερος για σένα. Δεν είναι, πρέπει να βασιστεί στο ένστικτό σου. Επειδή κάποιος μπορεί να είναι όνομα και μπορεί να είναι όντως καλός, εσένα να μην σου ταιριάζει. Άλλοι θέλουν πιο σιωπηλό ψυχοθεραπευτή, άλλοι πιο λίγο διαδραστικό, άλλοι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να ακούνε όλοι το ένστικτό τους και να το επικοινωνούν με το ψυχοθεραπευτή. Θέλει η Σοφία μου ότι έχει τύχει να πω σε θεραπευόμενο παλιότερα μετά από την πρώτη-δεύτερη συνεδρία, δεν σου ταιριάζω. Νομίζω ότι είμαι too loud for you, ότι είμαι πολύ, πολύ δυνατή, πολύ, πολύ φωνακλού για σένα και εσύ χρειάζεσαι κάποιον που να έχει ρυθμούς πιο κοντά στους δικούς σου και όχι να διώξω τον άνθρωπο για να μην τον βλάψω. Αυτό που λέω, γιατί και εμένα μου έχει τύχει, είναι που φοβόταν και του λέω όχι, θα είμαι δίπλα σου μέχρι να βρεις αυτόν που σου ταιριάζει. Γιατί οι άνθρωποι ειδικά αυτοί που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με κάποιον, εγώ του λέω στον θεωρώ ότι είναι δική μας ευθύνη, δεν ξέρουμε. Και μπορεί και πολύ λογικό να μην ξέρουμε. Αλλά όταν το νιώθεις εσύ, για μένα ηθικά οφείλεις, από την δικιά μου ιδέα, να το συντροφεύσεις, να βρει τον θεραπευτή που νιώθει καλά. Ή επίσης αν η θεραπευτική σχέση έχει εκπέσει, δηλαδή αν έχουν γίνει φοβερές μεταβιβάσεις και καλά χρησιμοποιώ ψυχαναλυτικούς όρους, αν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είναι λειτουργική η θεραπευτική σχέση και ακόμη και αν ο θεραπευόμενος δεν το αποδέχεται, οφείλει ο θεραπευτής να διακόψει τη θεραπευτική σχέση και να παραπέμψει τουλάχιστον σε τρεις άλλους συναδέρφους προκειμένου να το συνοδεύσει είτε νοερά είτε ουσιαστικά στο να βρει το θεραπευτή με τον οποίο θα έχουν μια λειτουργική σχέση η οποία πρέπει να είναι λειτουργική για τους δύο. Δηλαδή για να επιζήσουμε και εμείς οι θεραπευτές για να επιβιώσουμε τις συνθήκες πρέπει να είναι και για τους δυο μας λειτουργική. Ναι, γιατί βλέπω ανθρώπους. Τέλος, γενικά, αλλά και εδώ, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, και να αναλαμβάνουν περιστατικά και δεν αντιλαμβάνομαι πώς. Γιατί και εμείς έχουμε τα όρια μας. Ειδικά τώρα για να επανέλθουμε, όταν αναλαμβάνεις κάποιον ο οποίος έχει με τέτοιο τραύμα, επειδή και ο θεραπευτής επηρεάζεσαι πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου προκαλέσει μεγάλη ταραχή. Εκείνη τη στιγμή. Εμένα, ας πούμε, ειδικά στην αρχή και ακόμα μου προκαλεί και ψυχώς που μου προκαλεί, αλλά πρέπει να κρατήσω μετά και να μείνεις θεραπευτής, να μην. Αυτό που λέω πολύ σαν άμα κάθεσαι και κλαις με τον. Δεν είναι αυτή η λύση, όχι, αλλά ταράζεσαι. Ακούς πράγματα τα οποία ασύλληπτα που ο άλλος τα εμπιστεύεται και αυτό είναι ιερό. Οπότε πρέπει να δεις και εσύ αν μπορείς να το αντέξεις αυτό το πράγμα. Είναι τεράστια ευθύνη. Να έχεις περισσότερους από ένα ή δύο θεραπευόμενους οι οποίοι είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Δηλαδή, πόσο μάλλον εμείς, γιατί αυτό λίγο να είναι το μήνυμα, ότι είναι πολλοί, δεν έχουν αυξηθεί. Και αυτό που βλέπω εγώ... Έχω μάθει κάποια περιστατικά πρόσφατα, δεν σημαίνει ότι δεν συνέβαιναν παλιά. Εγώ, Σοφία, θυμάμαι το 1998, όταν άνοιξα το πρώτο μου γραφείο στην Πάφο στην Κυπρό,
Και έβλεπα ανθρώπους τότε όλων των ηλικιών, δηλαδή και 60 χρόνια γυναίκες και 70 και 40, έπαθα σοκ. Έπαθα συντριπτικό σοκ, ψυχικό σοκ από το πόσα πολλά περιστατικά κακοποίησης σεξουαλικής στην παιδική ηλικία έμαθα από ενήλικες γυναίκες, μεγάλες, οι οποίες ερχόντουσαν με βαριά κατάθλιψη, με σοβαρότατες αχώδεις διαταραχές, με προβληματικές σχέσεις σε μεγάλη ηλικία στο ψυχολόγο και ανέφεραν ότι ξέρεις, όταν ήμουν 6 χρονών, 7 χρονών, αυτό το περιστατικό ή αυτή η σειρά περιστατικό. Και είχα σοκαριστεί φοβερά γιατί δεν έτυχε μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήμουν μια νεαρή ψυχολόγος να έχω δουλέψει ξανά με περιστατικά τέτοια. Και πολλές από αυτές τις γυναίκες τις είχα παραπέμψει σε άλλους ειδικούς που ήταν πιο εξειδικευμένοι από εμένα τότε. Αλλά όντως συνέβαινε. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι το 98 ήταν μια γυναίκα 70 ετών, δηλαδή αυτό συνέβη και το 1940, το 50, 30, δεν είναι, δηλαδή, 100 χρόνια, όχι τώρα. Δηλαδή, πάντοτε ήταν αυτά δυστυχώς. Πάντα συνέβη από την αρχή, γι' αυτό ανέφερα λίγο της ψυχανάλυσης, ήταν δηλαδή, οι πρώτοι ψυχαναλυτές. Και ο Φρόιντ και ο Φερεντς ασχολήθηκαν με αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τυχαίο, μιλάμε για το 1900 και πίσω. Είναι σε τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή σε κάποια φάση, σε σημείο που πίστευαν ότι η ιστερία συνδέεται και γι' αυτό λίγο είχε γίνει. Πάντα υπήρχε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τεράστια άλματα στο... στην αντιμετώπιση και πώς και τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Θέλει τεράστια προσοχή, είμαστε σε ένα μετέχνιο που ο κόσμος αρχίζει και μιλάει, αλλά το πιο βασικό είναι να αρχίσει να μιλάει και δημόσια. Ότι να συνειδητοποιήσει, απλά νομίζω ότι το μόνο καλό είναι ότι βλέπει ότι δεν είναι μόνος του, ότι συμβαίνει. Γιατί περισσότεροι αυτοί άνθρωποι νομίζουν ότι μόνο σε αυτούς έχει συμβεί. Γι' αυτό και το τονίσουμε εδώ. Γι' αυτό το τονίσουμε εδώ. Αυτό. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα αυτό το βίντεο από τις χιλιάδες ανθρώπων που θα το ακούσουν, κάποιοι από αυτούς, ένας στους τέσσερις, δύο στους τέσσερις, τρεις στους τέσσερις, τέσσερις στους πέντε μπορεί να έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο. Θέκλα, εντάξει, ήξερες ότι ναι, είμαι λίγο, και για μένα δεν είναι εύκολο ξέρω, να βγαίνω έστω και σε μία πλατφόρμα κλπ, αλλά έστω και ένας άνθρωπος. Δηλαδή, σκέφτηκα πάρα πολύ να την πείσω τη Σοφία να βγει, πάρα πολύ. Μου λέει να σου στείλω ειδικό να το διαβάσεις, λέω όχι εσύ. Ναι, έστω και ένας άνθρωπος να το ακούσει αυτό και να πάει σε ένα ψυχοθεραπευτή και να αλλάξει ζωή του, για μένα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Δηλαδή, γιατί η ψυχοθεραπεία είναι το μόνο που βοηθάει. Ούτε να μιλήσει στη φίλη, ούτε να μιλήσει. Είναι κάτι πάρα πολύ πολύπλοκο. Και είναι πολύ βασικό να βρεις τον ψυχοθεραπευτή που σου ταιριάζει, να σου δώσεις χρόνο, να δεις τι αντέχεις και τι δεν αντέχεις. Γιατί, λοιπόν, επανέρχομαι, δύο επίσης μεγάλοι ψυχαναλυτές είπαν, γιατί μιλάνε πόσο δύσκολο είναι να υποθεί αυτό με λόγο. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να το πει, αλλά μετά όλη η δουλειά που θα γίνει είναι πώς θα γίνει με το λόγο. Και τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν το τι έχει συμβεί σε αυτό, στον ψυχισμό ενός ανθρώπου σε εκείνη την ηλικία. Και το λένε πολύ όμορφα ο Άμπραχαμ, που είναι από τους πιο γνωστούς ψυχαναλυτές σύγχρονος, του Φρόιντ επίσης, και το Ροκ, που λένε πώς πραγματικά να περιγράψουμε με λέξεις αυτό που δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν. Τα άτομα αυτά πώς να περιγράψουν αυτό που του συνέβη. Και λέει και ακόμη και αν υπήρχαν, τα αλληλοχτυπιόντουσαν και όλος ο κόσμος θα βυθιζόταν σε αυτό το κατακλυσμό, συμπεριλαμβανομένου και του καναπέ του αναλυτή. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο δηλαδή ο άλλος να πάει και ξαφνικά με λέξη να αρχίσει να μιλάει κτλ. Είναι κάτι λίγο μεταλλεκτικό. Δεν χωράει. Γι' αυτό λέει η θεραπευτική σχέση είναι το πιο σημαντικό. Καλές και θεραπείες, EMDR, ή πιο πολύ με ασκήσεις κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο ξεπερνάει το πεδίο των λέξεων. Αρχίζει, πρέπει, υπάρχει συναισθηματική σύνδεση, πρέπει ο άλλος να νιώσει ασφάλεια και δεν μπορεί καν να το εκφράσει ο ίδιος. Δηλαδή και επειδή μέσα στη θεραπεία θα το βιώσει σωματικά, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, δεν το αντέχουν όλοι και γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε πολύ πολύ σιγά σιγά. Η κλινική του σεξουαλικού τραύματος είναι τόσο θορυβώδη στην εμφάνιση που είναι δύσκολο να σκεφτούμε την ώρα της αποκάλυψης των γεγονότων με ψυχραιμία ως θεραπευτές. Εμένα αυτό μου έχει συμβεί. Δηλαδή όταν
λίγο από την πλευρά του θεραπευτή. Δηλαδή θέλω να πω ότι, να μην παρεξηγηθώ, ότι είναι δύσκολο, ότι είναι κάτι που το μοιράζεσαι με τον ασθενή, το μοιράζει το ασθενής μαζί σου και γι' αυτό θέλει χρόνο και για το θεραπευτή θέλει χρόνο. Δεν μπορείς ξαφνικά να... Στην αρχή πρέπει κυρίως να ακούς και η συνέστηση επίσης που θα νιώσεις είναι τεράστια και να δείξεις ότι προς τον άλλον τη βαρύτητα αυτό που του συνέβη. Αναφέρω λίγο από την πλευρά του θεραπευτή λίγο πώς βιώνει τα πράγματα, γιατί είναι σημαντικό να πούμε ότι πολλές φορές είμαστε ακόμη και εμείς, γιατί, και το λέω γιατί και ο θεραπευόμενος μπορεί να το νιώσει και πρέπει λίγο να το ξέρει, ότι μπορεί να είμαστε πολύ, ο θεραπευτής μπορεί να είναι σοκαρισμένος από τη φρίκη των πράξεων ή και από την κατάσταση του θεραπευόμενου, αλλά δεν ξεχνάμε το σημαντικό. Οι τραυματισμένοι ασθενείς, οι ασθενείς που έχουν βιώσει αυτό το πράγμα, δεν έχουν τίποτα να ξεχάσουν. Δεν έχουν ξεχάσει ποτέ στην πραγματικότητα. Και αυτό που ζητά ο θεραπευόμενος και έχει ανάγκη, εγώ τουλάχιστον θα πεις και στην εμπειρία σου, Θέκλα, ο θεραπευόμενος έχει ανάγκη να βγει στην επιφάνεια επιτέλους η τραυματική εμπειρία, έστω και μετά από πολλά χρόνια. Και αυτό που βλέπω και το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές είναι ο θεραπευόμενος και μόνο που το λέει, μετά είναι μια άλλη τεράστια δουλειά που πρέπει να κάνεις. Στην επόμενη, γιατί σας το λένε και στο τέλος της θεραπείας, στην επόμενη συνεδρία που θα έχουμε είναι να σου ρωτήσει πώς νιώθουν και να σου πούνε... Ένα λεπτό πριν τελειώσει η συνεδρία θα σου το πετάξει και θα φύγει. Ναι. Και όμως αυτή γίνεται, νιώθουν... Γίνεται επειδή γίνεται μια εσωτερική πάλη του θεραπευόμενου, ναι, προκειμένου να το πει ή να μην το πει ή να το αναγνωρίσει ή να μην το αναγνωρίσει στην ουσία. Και εδώ έρχεται η... Συγγνώμη, σε διακόψα πάλι. Έρχεται η σημασία της κλινικής δουλειάς. Επειδή έχεις αναφέρει την σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία είναι μια καινούρια κλινική έννοια και υπάρχουν και διάφορες καινούργιες μέθοδοι που εισηγούνται διάφοροι θεραπευτές που ασχολούνται με το θέμα και κλινική για το πώς να το διαχειριστούμε. Ακόμη και αν ο θεραπευόμενος έχει αποκτήσει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, πρέπει πρώτα να γίνει η θεραπεία του τραύματος. Η θεραπεία είναι όπως την εγχείρηση. Να σκεφτούμε το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία σαν μια πληγή η οποία έχει δέσει άτσαλα και έχει κακοφορμήσει από μέσα. Σαν να έχει, έχω κόψει εδώ το χέρι μου για παράδειγμα, δεν το έχω περιποιηθεί, έχει μολυνθεί από μέσα, έχει κάνει πίον και έχω κάνει ένα μαύρο κουβάρι εδώ που μέσα έχει πίον. Δεν θα θεραπευτεί αν δεν πας στον ειδικό, αν δεν πας στον ψυχοθεραπευτή, ο οποίος λειτουργεί ως χειρουργός, ο οποίος θα ανοίξει με το μαχαίρι το τραύμα, θα πονέσεις πάρα πολύ, θα το καθαρίσει, θα βγάλει το πίον, θα βάλει το αντισεπτικό, θα βάλει το αντιβιωτικό το οποίο θα πονέσει, θα κάνει, θα γίνουν οι ραφές και γίνεται η θεραπεία του τραύματος και στη συνέχεια η επούλωση του τραύματος. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που έχουμε θεραπεύσει το τραύμα, που αυτό μπορεί να πάρει από 9 μήνες μέχρι ένα χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο. Πολύ καιρό. Μετά που θα θεραπευτεί το τραύμα, τότε και μόνο μετά μπορούμε να δουλέψουμε με τις μεθόδους που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες. Μετά. Αν όμως έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταχωνιασμένο ένα τέτοιο σοβαρό τραύμα, όπως την σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, και του πεις δεν περάζει, ας του παρελθόν, ας εστιαστούμε στο εδώ και τώρα, ας κάνουμε μερικές ασκησούλες, κλείς τα μάτια σου, να σου βάλω μουσικούλα, να σκεφτείς το ένα, σκεφτείς το άλλο, δεν τον θεραπεύεις αυτό. Δηλαδή γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή, το κλινικό κομμάτι πρώτα. Όχι μόνο δεν τον θεραπεύεις, Θέκλα, θα τολμήσω να πω ότι μπορεί να του κάνεις ακόμη μεγαλύτερο κακό. Ναι. Δηλαδή... Να τον τρελάνεις. Γιατί νιώθει, είναι σχιζοφρενογόνο αυτό, όταν νιώθεις από μέσα σου, όταν έχεις τόσο έντονο πόνο. Εγώ προσωπικά, ξέρεις ότι μοιράζομαι τα προσωπικά. Δεν έχω δεχθεί σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική μου ηλικία. Έχω δεχθεί όλα τα άλλα τραύματα, την κορονίτα δεν την κατάφερα. Δεν έτυχε. Λοιπόν. Συγχώστε. Δεν έτυχε. Κατάλαβες τι εννοώ.
Ναι, βρε. Ενώ ότι δεν το έχω βιώσει. Αν το είχα βιώσει και το είχα δουλέψει, θα μιλούσα γι' αυτό. Αλλά είμαι σίγουρη πως δεν το έχω βιώσει, γιατί το έχω ψάξει πάρα πολύ. Τα πρώτα χρόνια που έκανα ψυχοθεραπεία, είχα μέσα μου ένα τέτοιο αναβρασμό, ένα τέτοιο φόβο, ενοχές, θυμό, μίσος, μιζέρια, στενοχώρια. Είχα πάρα πολλά αρνητικά συναισθήματα και πήγαινα στη ψυχοθεραπεία και ήθελα να βγάλω από μέσα μου όλο αυτό το πράγμα, να το ξεμπλέξουν όλο αυτό το κουβάρι. Και επειδή έχω αλλάξει διάφορους θεραπευτές, όπως όλοι, ενώ κάνουμε ένα κύκλο, πάμε αλλού, σε εκείνες τις περιπτώσεις που μου έλεγαν «Ας το παρελθόν, συγχώρησε τους γονείς σου, άστα να πάνε, έλεγα μες στο εδώ και τώρα τι κάνεις με τη ζωή σου, ρε, μα κουβαλώ πάει ένα τεράστιο βάρος μέσα μου, πρέπει να ξεφορτώσω». Τέκλα, σου είχαν πει θεραπευτές που σου είχαν πει αυτό το πράγμα? Βεβαίως. Ναι. Κάτι, ας πούμε, πολύ σημαντικό, το οποίο με τα λύπης μου συνειδητοποιήσω ότι συμβαίνει στην Ελλάδα, είναι ότι οι ψυχοθεραπευτές δεν έχουν, υποχρεωτικά δεν περνάνε οι ίδιοι από προσωπική ψυχοθεραπεία. Αυτό το έμαθα, σοκαρίστηκα και με αυτό, στο πρώτο συνέδριο ψυχοθεραπείας που έγινε πρόσφατα στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, δεν είχα ιδέα, γιατί έχω κάνει όλη μου την εκπαίδευση στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό δεν νοείται να είσαι ψυχοθεραπευτής. Είναι υποχρεωτικό, εννοώ, και να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Και εκεί νιώθεις, όσες γνώσεις και να έχεις, αυτό που λες, να έχεις σπουδές πάνω σε αυτό, ό,τι γνώσεις και να έχεις, ό,τι εμπειρίες, τόσο ευάλωτος είσαι ως θεραπευόμενος. Είσαι ευάλωτος, όσες γνώσεις και να έχεις. Ακόμα και τώρα, όταν πας για ψυχοθεραπεία, ως θεραπευόμενος. Εγώ όταν πηγαίνω στη ψυχοθεραπεύτρια μου, είμαι έτσι και της λέω «Σε ακούω, ρώτα με, μίλα με», την παίρνω πολύ σοβαρά. Και ας πούμε, αν κάτι, δεν ξέρω, είναι πολύ σημαντικό ο καθένας, τουλάχιστον που θα πάει σε έναν ψυχοθεραπευτή, να δει, να πάει 2-3 φορές πριν αποφασίσει ότι θα είναι αυτός και να δει πώς θα νιώσει. Αυτό είναι το πρώτο. Και αν κάτι θέλει να μάθει, ας αφήσουν, για μένα, επειδή είναι τόσο μπερδεμένη η κατάσταση στην Ελλάδα, ας αφήσουμε τα πτυχία, ας αφήσουμε, δεν ξέρω εγώ τι ο άλλος τι λέει. Νομίζω, έτσι πως μιλάμε, η πιο σημαντική ερώτηση αν θέλουν να κάνουν δεν είναι ούτε άμα είναι ψυχαναλυτής, ούτε άμα είναι γνωσιακός, ούτε συστημικός. Το πιο σημαντικό είναι, εγώ θα ρωτούσα στην Ελλάδα πραγματικά και το συστήνω και σε ανθρώπους, εάν έχει κάνει ο ίδιος προσωπική ψυχοθεραπεία. Ίσως αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση που μπορείς να κάνεις σε έναν ψυχοθεραπευτή που σκέφτεσαι να ξεκινήσεις θεραπευτικά μαζί του. Και να μην, επίσης, πολύ σημαντικό, να μην ακούς ότι αυτός είναι καλός, αν είναι καλός για σένα, δεν πας σε καρδιολόγο, σε διαβητολόγο. Είναι πολύ ιδιαίτερη η σχέση αυτή, η σχέση και άμα θα κλικάρεις εσύ. Και μπορεί να είναι και ο καλύτερος, δεν ξέρω, και να έχει κάνει και σπουδές στο Χάρβαρντ και δεν ξέρω εγώ πού, και σένα να μην σου ταιριάζει. Ευχαριστούμε πολύ που μας το λες. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μπορούμε 2-3 συμβουλές, και επίσης αυτό τουλάχιστον που γίνεται εδώ, 2-3 φορές πρέπει να πας πριν αποφασίσεις. Και να ακούς το δικό σου ένστικτο και να σου συστήσουν 2-3 ανθρώπους. Και αυτό είναι λίγο χρονοβόρο και λίγο ψυχοφθόρο στην αρχή. Και επίσης να δώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Και ρώτα, άμα είναι κάτι να ρωτήσεις, μην ρωτήσεις πόσα πτυχία έχει κλπ. Ρώτα αν έχει κάνει προσωπική ψυχοθεραπεία. Εγώ αυτό πλέον, δηλαδή, όταν συνειδητοποιήσω ότι στην Ελλάδα δεν είναι υποχρεωτικό, ρώτα το. Πάθησε σοκ, Έπαθα, όχι σοκ, δεν ξέρανε τι είναι ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα, δεν έχουν εκπαίδευση, κάνουμε, δηλαδή εμείς κάνουμε ολόκληρες σπουδές και συνεχίζουμε και τα λοιπά, και στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχουμε εκπαίδευση, ο καθένας κάνει εκπαιδευτικά μόνος του και προσπαθεί, υπάρχουν καλοί, αλλά κάποιος ο οποίος έχει παρακολουθήσει ένα σεμινάριο 2 ώρων και το κοτσάρι, δεν είναι, δεν σημαίνει κάτι. Τα μεγάλα ονόματα, ψάξτε ανθρώπους πραγματικά, να δείτε πώς θα νιώσετε, να δείτε λίγο
υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολύ σωστή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα. Ειδικά, δηλαδή, είμαι πολύ χαρούμενη με τους συστημικούς, η αλήθεια είναι. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, εμπιστευτείτε ο καθένας στο ένστικτό του και λίγο μην ακούτε τι σας είπε, ξέρω εγώ, οι γειτόνες ο ένας άλλος. Μάθετε 2-3 βιογραφικά, μην μένετε μόνο στα βιογραφικά. Είναι οι μεγαλύτεροι καθηγητές, δεν είναι και οι καλύτεροι ψυχοθεραπευτές. Αυτό έχω να πω. Νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχει μια μισή ώρα που μιλάμε. Okay. Σοφία Κωνσταντινίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα μέσω του διαδικτύου. Από τη Γενέβη της Ελβετίας, εδώ στο κανάλι μας στο YouTube και παντού στον κόσμο που μεταδίδεται. Ήταν πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπες, σε ευχαριστούμε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, και γιατί είναι κάτι πραγματικά, έστω και ένας άνθρωπος άμα βοηθήθηκε ή μπορεί να βοηθηθεί από αυτό, χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό και το... Πάντως είναι, μιλώντας μαζί σου, και αν τώρα που είμαι αρκετά μεγάλη και μπορώ να καταλάβω από θεραπευτές, γιατί παλιά που έλεγε για μένα δεν ήμουνα, πιάνω ότι έχεις έτσι τρομερή συνέστηση και θεραπευτικότητα, και θα ήθελα να μου θεραπευμένη σου πάντως, θα το θέλω. Λίγο πρέπει να το δουλέψω, γιατί παρέχω συνέστηση και πρέπει να βάζω όλη σε μένα. Αυτό τώρα δουλεύω με τους επόπτες μου, ότι λίγο πρέπει να παίρνω απόσταση. Αλήθεια είναι, ναι. Και βιώνεις τα βιώματα των θεραπευόμενων σου και πραγματικά αντιλαμβάνεσαι πόσο βαθιά είναι τα τραύματα. Ναι. Στον εαυτό μου σε νεότερη ηλικία, όχι ότι τώρα έχω γίνει γαϊδούρα και δεν στενοχωριέμαι, απλώς δεν το αφήνω να με καταβάλει όπως το άφηνα παλαιότερα. Είναι δρόμος. Και βοηθάει πάρα πολύ αυτό στον άλλον. Εγώ αυτό είδα, ότι και ακόμα και σε άλλες μορφές, ότι γιατί το νιώθει στην αντιμεταβίβαση. Νιώθει ο θεραπευτής. Αυτό είναι η θεραπευτική σχέση. Νιώθω ότι έχω απέναντι με έναν άνθρωπο που με πονάει. Και στην ουσία, είναι ο καλός ο θεραπευτής. Είναι ο γονιός που έρχεται εκ των υστέρων να διορθώσει ό,τι λάθη έκαναν οι γονείς που με μεγάλωσαν και να με πάρει από το χέρι να με μεγαλώσει συναισθηματικά, πνευματικά, ψυχικά. Γιατί και εμείς εκπαιδευόμαστε στην πορεία, αλλά εγώ τουλάχιστον στην πράξη αυτό. Βλέπω ότι ο άλλος θα νιώσει ότι, και ειδικά τέτοιοι θεραπευόμενοι, οι οποίοι μιλάμε τώρα, έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ ακόμα, και θα νιώσουν ότι τους πονάς, και αυτό είναι ένα τεράστιο βήμα ανακούφισης. Ότι αυτό. Και ίσα να πεις ότι αυτό είναι σημαντικό. Εγώ αυτό έχω δει. Όχι να το. Μειώσεις, να το υποβιβάσεις. Ναι. Αν το μειώσεις, ο άλλος. Χρειάζονται validation, εγκυροποίηση. Ναι. Δηλαδή, αυτό είναι έγκυρο. Δεν είμαι παλαβός. Δεν είμαι υπερβολικός. Ακριβώς. Δεν είμαι τρελός, ότι όλα αυτά που μου συμβαίνουν και δεν μπορώ να λειτουργήσω, ναι, υπάρχει λόγος. Και από εκεί ξεκινάει. Με το που θα γίνει validation, ξεκινάει η ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Γι' αυτό και σοκάρουμε τον άλλον που θα πει όχι, αυτό δεν είναι. Εντάξει, ξέχασέ το. Πώς να το ξεχάσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξεχνιέται. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε αφήσει ένα τουλάχιστον ένα μήνυμα ελπίδα. Θα δεις τα σχόλια. Θα δεις τα σχόλια και θα δεις ότι θα σου μπορεί να ξανάρθεις. Λοιπόν, να είστε καλά και εσύ, Θέκλα, για το έργο σου. Και παιδιά, πραγματικά υπάρχει λύση και υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ. Αυτό θέλω. Θέλω ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αισιόδοξο μήνυμα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, βρε Θέκλα. Γεια σας.